Λίπερο 107,4, All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Σήμερα Παρασκευή 26 του Ιούλη. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, με τον Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς παρά για τις επόμενες 2 ώρες, και με το κλιματιστικό Γιάννη Ζάτση. Ελπίζω να είμαστε παρέα σε λίγη ώρα, γιατί είναι κλειστό και εδώ πέρα η κατάσταση είναι λίγο αποπνικτική, θα έλεγα, και δημιουργείται μια ζέστη. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Λοιπόν, κατάλαβα, φάγαμε εμείς την υγρασία του στούντιο, τώρα τη ζέστη εδώ πέρα, θα πέφτω μετά σε δροσιά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά, έχουμε να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού, την επιστροφή της ομάδας μετά από 8 χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που είχε λείψει νομίζω σε όλους μας, σε ένα ιδιαίτερο βράδυ, σε ένα διαφορετικό βράδυ, σε ένα ευρωπαϊκό βράδυ, το οποίο έζησε χθες μετά από πάρα πολλά χρόνια ποδοσφαιρικός Άρης. Δεν ήταν κόντρα στον πιο εμπορικό αντίπαλο που θα μπορούσε να έχει. Δεν ήταν σίγουρα στη φάση που θα μπορούσε να έχει. Το άφησε για να το παραλάβει αύριο ο συνάδελφος, γιατί ξέχασα να το δώσω χθες στο στούντιο. Στο γήπεδο. Λοιπόν, αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια είχε τη δική του αξία, είχε τη δική του σημασία. Και γι' αυτό είδαμε αυτή την φανταστική ατμόσφαιρα από 23.000 φίλους του Άρη που βρέθηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης, μαζί φυσικά με τις πινελιές που προσέθεσε η ΠΑΕ με τα όσα ετοίμαζε τις προηγούμενες ημέρες και έριξε μεγάλο βάρος στο οργανωτικό κομμάτι, και με αυτά τα ωραία τα φώτα, τα φωτορυθμικά, τα οποία ανάψανε και χάιδευαν, θα μπορούσαμε να πούμε, τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης λίγο πριν τη σέντρα, όταν έζησαν για λίγο η προβολή του γηπέδου. Ήταν ένα ωραίο απόγευμα. Δεν συνδυάστηκε βέβαια με νίκη για τον Άρη κόντρα στους Κύπριους. Μια νίκη την οποία οι Κυπριακοί σίγουρα άξιζαν, αφού ήταν ανώτεροι των αντιπάλων τους. Αλλά η αναποτελεσματικότητά τους σε κάποιες φάσεις, τα δοκάρια τα οποία είχαν με τον Φετφατζίδη και τον Ματίγια, και ο Βοζίνια από το πράσινο ακροτήρι, ο 33χρονος τερματοφύλακας, συνετέλεσαν ώστε να διατηρηθεί αυτό το 0-0 μέχρι το τέλος του... Ναι, τα άφησα έξω για κάποιο λόγο. Μέχρι το τέλος του αγώνα. Λοιπόν, και έτσι να αφήνουν οι δύο ομάδες ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας. 8 η ώρα εκείνο το παιχνίδι. Θα ασχοληθούμε βέβαια από εβδομάδα με το συγκεκριμένο μάτς από την ερχόμενη Δευτέρα. Οι δύο ομάδες νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσουν να ασχολούνται σιγά σιγά, αφού ξεκουραστούν λίγο σήμερα. Θα πιάσουν δουλειά. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο χθεσινό μάτς. Θα πει ο Χρήσανθος πως είδε το παιχνίδι. Θα πω και εγώ πως είδα το παιχνίδι. Θα ακούσουμε και εσάς στην συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Τζόνι Ζάτση, ξέρεις τι διαπίστωσα, να το ξέρεις αυτό για τους συναδέλφους εδώ. Όταν το βυσματάκι το βάλεις τέρμα μέσα, δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά. Όταν το βγάζεις λίγο, αν το αφήσεις λίγο προς τα έξω, ακούγεται τέλεια. Αλήθεια. Άρα, αν κάποιος λέει δεν ακούω, δεν κάνω, να ξέρεις, τράβα τον λίγο προς τα έξω, εδώ το βυσματάκι, και θα ακούγεται πολύ jet. Όχι, φτιαγμένο είναι. Απλά υπάρχει, είναι και τέτοιο, όπως το λένε. Ναι. Είναι και βιδωμένο πλέον. Αυτό... Τώρα ακούγεται τέλεια. Αυτό που κάνεις τώρα ακούγεται νομίζω πολύ έντονο στον αέρα. Ναι, ακούγεται το δικό σου. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά. Θα μιλήσουμε. Δεν τα κλείστε όλα. Θα έχετε κανένα αυτό. Α, καλή άδεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Μαριλής, για την προσφορά σου. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν. Περίοδος αδειών. Λοιπόν. Αν και κάποιοι άλλοι φεύγουν αύριο. Ντροπή. Δεύτερη φορά. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποιο? Να έχεις φύγει σε δεύτερη άδεια και εγώ να έχω φύγει. Πού να έχεις φύγει? Νομίζω δεν έχω φύγει καθόλου. Έχεις φύγει μια εβδομάδα. Το ξέχασα. Και θα φύγεις άλλες 2. Άλλες 3, 4, 6. Γενικά. Γενικά θα φύγεις. Γιώργος Γκάτος, Κωνσταντίνος Τσίψιος, All About Aris On Air. Μια χαρά. Μέχρι και ο Τσίψιος πήρε άδεια. Μια χαρά. Α, δεν πήρε. Τι δεν πήρε. Πότε παίρνει? Το Σάββατο, έχει άδεια αύριο. Έχει άδεια. Ναι. Σκανδάλο. Από το ραδιόφωνο, μια μέρα. Την Κυριακή την έκοψα. Βάρδια. Θα κάνει. Θα κάνει, θετικό αυτό. Θετικό. Θετικό. Να δούμε. Αν έπρεπε να βγάλω και βάρδιες. Θα δούμε πώς θα τα ρυθμίσουμε αύριο και μετά. Κάνεις ένα εξάωρο εσύ. Ναι, ναι. Η κυρία Αναστασία, ποια είναι η μητέρα? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Ταξιδεύετε. Τη μανούλα μου. Μανούλα σου. Ωραία. Τη μανούλα μου. Λοιπόν, η οποία νομίζω ότι από κάποιους φίλους μνημονεύτηκε για, για δύο πράγματα. Ένα για τον γκολ που περιέγραψες. Ναι. Έχεις λίγο τα δοκάρια. Πολύ παραπλανήθηκαν με αυτή τη φάση, να ξέρεις. Είμαι ακριβώς δίπλα σου. Δεν φάνηκε ποτέ γκολ. Έχω ακούσει κι άλλον, φίλε, που νόμιζε ότι μπήκε γκολ. Τύπος ήταν σε καφετέρια και βγήκε και πανηγύριζε. Βάλε λίγο τα δοκάρια. Να τα έχουμε κόψει κιόλας. Τα δοκάρια βάλε. Έγινε θράψη το πρωί με αυτά. Μάλιστα. Για να ακούσουμε. Στο δίωρο το εκπληκτικό που ακούσαμε. Μάλιστα. Πολύ καλή εκπομπή το πρωί, Τρόικα. Μάλιστα. Ο πρώτος που βγήκε ήταν Παοξής. Γλιτήσα τον Παπαδόπουλο δηλαδή. Ο πρώτος που βγήκε ήταν Παοξής και η πρώτη κουβέντα ήταν ότι αδικήθηκε η Έλεμε στον Διευθυντή. Καλά, εντάξει. Στα επόμενα τρία δευτερόλεπτα κόπηκε. Αυτός έχει πρόβλημα. Και δεν ξαναβγήκε άλλο. Γλιτούσα τον Παπαδόπουλο δηλαδή το πρωί. Ναι, σε γλεντήσα. Για δώσε. Για δώσε, Γιάννη. Άκου τώρα. Εγώ βλέπεις ότι είμαι άνετος, δεν έχω πρόβλημα. Θα κατεβάσει με το κεφάλι, ωραία, για το Φετφατζίδη. Πρόβλημα θα έχεις τώρα. Για να δούμε. Με τον Κοντάλ, Φετφατζίδης για το πάσα, το σουτ συρτό, το βγάζει ο Βοζίνια. Φετφατζίδης μέσα την περιοχή, το σουτ. Όποιος σας είπε ότι δεν κερδίσαμε χθες, σας είπε ψέματα. Εδώ γκολ περιέγραψε. Ακούσαμε τι γίνεται στη συνέχεια της φάσης. Λέει, είπες γκολ. Γκολ, όχι. Όχι, είπες γκολ, απλά είπες γκολ, δοκάρι! Μεγάλη εφημερίδα για τον Ηρακλή. Για τον Άρη. Καλά, δεν ήταν τέτοιο. Παρόμοιο ήταν. Μην τρελαθούμε. Τι ήταν. Το 41ο πρώτο λεπτό. Λοιπόν. Εντάξει, φτάνει. Ευχαριστούμε. Βλέπεις, εγώ φίλε δεν έχω θέματα. Είμαι άνετος σε αυτά τα ζητήματα. Παραπλανήσει μερικές φορές. Έχεις και τις κάμερες. Το γκολ, φίλε, πώς το. Πώς σου κάτσε. Υπάρχει άνθρωπος που ήταν σε καφετέρια. Το είδε ότι μπήκε και βγήκε και σου πανηγύριζε. Και μπαίνει μετά μέσα και του λένε εδώ κάτι ήταν. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Από σένα. Μάλλον το, μάλλον το ήθελα πολύ. Ναι, αυτό ισχύει. Μάλλον το ήθελα πάρα πολύ. Να σου πω κάτι και έτσι. Η δεύτερη σου. Και έτσι όπως το πήγε. Κατευθείαν πήγαινε μέσα. Η δεύτερη σου. Που σε μνημονεύουν αρκετοί από ό,τι βλέπω στα σχόλια του All About Aris. Ναι. Είναι το κείμενο για τον Τόνσο. Εγώ θα μιλήσω γι' αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Και θα μιλήσουμε και μαζί και το συζητήσουμε. Γιατί πάντα τα συζητάμε αυτά. Ναι. Είναι λάθος. Αυτό εγώ είναι. Αν ήμουν αναγνώστης, ναι, θα έλεγα ότι Νίκο Παπαδόπουλες στοχοποιεί τον παίχτη. Όχι. Γιατί είναι το πρώτο μάτς. Όχι. Πρώτο μάτς. Ριχά νερά δεν υπάρχει. Okay. Δεν, μπορείς να αξιολογήσεις έναν ποδοσφαιριστή, ναι, 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 να πεις ότι κατά την άποψή σου την προσωπική ήταν μέτριος, κακός, καλός. Αυτό τι είναι, ριχά νερά δεν είναι. Όχι. Τι είναι. Ριχά νερά δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής στο πρώτο μάτς τη σεζόν. Στα ριχά νερά ένα ποδοσφαιριστή θα τον βάλεις να πλέψει, να κολυμπήσει, να είναι η απόδοσή του μετά από 4-5 παιχνίδια. Εκεί θα πεις ότι είναι σε ριχά νερά. Μάλιστα. Η απόδοση ενός ποδοσφαιριστή στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να κρίνεται με επίοικια. Μάλιστα. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για τον Τόνσο. Απλά υπάρχει αρκετός κόσμος, ναι, και ανάμεσά τους και εσύ, ναι, ναι, που επειδή περιμένετε πολλά από τον Τόνσο πέρσι και επειδή εκνευριστήκατε με την απουσία του, τον περιμένετε εντός εισαγωγικών στη γωνία. Όχι. Δηλαδή δεν είσαι το ίδιο απαιτητικός, δεν θα ήσουν το ίδιο επικριτικός μάλλον με έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Με έναν άλλον ποδοσφαιριστή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τον Τζαλτίδη, ο οποίος θα ήταν τραυματίας ή δεν θα ήταν τραυματίας. Ο οποίος όμως δεν θα είχε ρυθμό, δεν θα είχε παιχνίδια. Και θα ερχόταν να παίξει το πρώτο το παιχνίδι της σεζόν βασικός. Δεν θα ασκούσατε τόσο πολύ κριτική. Θα λέγατε, είχε να παίξει πολύ καιρό, σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά του. Του αξίζει χρόνος, χρόνος υπομονής και ο Τόνσο αυτό το έχει χάσει, ναι, το έχει χάσει αυτό, ναι, και υπάρχει πολλοί κόσμος που τον περιμένει στη γωνία και το λέω εγώ ο οποίος στην κριτική μου για τον Τόνσο στην Ολλανδία, ναι, είπα ναι, δεν έγραψα, ναι, γιατί είχε και διαφορά και εγώ έχω πει η αποτύπωση, ναι, της ενός μιας απόδοσης παίκτη στο γραπτό μεμονωμένο άρθρο με την κουβέντα στο ραδιόφωνο. Ναι. Άρα εγώ θεωρώ ότι συνολικά, χωρίς φυσικά να σου πω αν θα γράφεις ή δεν θα γράφεις, σου είπα άλλωστε ότι ειδικά στο blog σου μπορείς να γράφεις ό,τι γουστάρεις, υπάρχει αυτή η ελευθερία. Ευτυχώς στο Λαμπαοτάρις δεν έχουμε ούτε εγώ ούτε ο Αλέξης την άποψη ότι πρέπει ό,τι λέμε εμείς να γράφεις και εσύ. Και γι' αυτό γράφεις ελεύθερα. Και εσύ και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, με τα όρια βέβαια της ευπρέπειας. Και είναι και κάτι άλλο, ναι. Και είναι μέσα και αυτό στο κομμάτι. Φυσικά είναι μέσα στο κομμάτι. Είναι, στο κομμάτι. Είναι διαφορετικό της από το. Τη ευπρέπεια και των ισορροπιών στην ομάδα. Γιατί ως πιο έμπειροι, εμείς πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι
το κείμενο αυτό, αν ήσουν σε άλλο μέσο, θα σε ξεφώνιζα. Όπως σε ξεφωνίζω και τώρα, όπως έχεις αντιληφθεί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, είναι πολύ άνθρωπος. Δεν είναι να έχεις θέμα πρόβλημα. Παρόλο που αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή στον αέρα είναι πολύ επαγγελματικό. Όχι, είναι 100% επαγγελματικό, γιατί εμείς είμαστε ξεκάθαροι στον κόσμο μας. Έχουμε τις θέσεις μας. Άλλο η σχέση που έχουμε εγώ και εσύ. Όχι, εγώ και εσύ. Ναι. Στον αέρα. Στον αέρα, μάλιστα. Το All About Aris και ο Λίμπερο mm-hmm. και αυτή η εκπομπή δεν έχει να κρύψει τίποτα. Δεν τα παίρνει από κανέναν. Εννοείται αυτό. Δεν έχει σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές που ύποπτες ή κάτω από το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σχέσεις με τους προπονητές ή τους διοικούντες κάτω από το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε μπάθεις. Και επειδή έχει. Και εγώ. Ναι, ούτε μπάθεις έχει. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι. Και επειδή εγώ θέλω ο άμεσος συνεργάτης μου να είναι το ίδιο. Έξω καρδιά με μένα και το ίδιο ευθυτανής και το ίδιο και... Πολύ ωραία λέξη αυτή. Και το ίδιο ανοιχτό στον κόσμο, γιατί θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι φίλοι μας, όλα αυτά τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή ναι. και το site, γι' αυτό συζητάω και τα δύσκολα θέματα, γιατί με στεναχώρησε το γεγονός ότι πρώτον είχα καιρό να δω τη φίλη μου να μου φέρνει καφέ. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο με στεναχώρησε. Κάτσε, περιμένω το προφίλ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν δουλεύει τώρα. Άστα σε μένα οι καφέδες. Κάτσε κάτω, Παπαδόπουλε, κάτσε κάτω. Άμα θες να πιάσεις κουβέντα με την κοπέλα, πες το μας. Αυτός είναι ο λόγος ο πραγματικός, το καταλάβαμε. Λοιπόν, ναι, φύγε. Μπράβο. Κάτι τόσο ξεφωνητότερο, να μην κεράσουμε ένα καφέ. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν θέλω να είναι ανοιχτός, στεναχωριέμαι όταν ξεφωνίζεται τον Παπαδόπουλο με χαρακτηρισμούς που δεν. Γύρισμα κάνω τώρα. Με χαρακτηρισμούς που δεν του αξίζουν. Τι χαρακτηρισμούς είχε. Δηλαδή, αυτά τα ότι στοχοποιεί τον παίχτη, ότι είναι άμπαλος, ότι το κάνει επίτηδες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί εμείς σε αντίθεση με άλλους σβήνουμε μόνο υβριστικά σχόλια. Τι είπαν, δεν τα είδα κανένα. Αυτά εδώ. Στα στείλα να τα δει. Να το διαβάσει. Ένας είπε ότι στοχοποιεί τον παίχτη. Αυτά, μόνο αυτά ήταν, δεν είχε άλλα. Πάει ένας, λέει άμπαλο. Ενώ αυτός ξέρει και κράτα το άρθρο και θα τα πούμε κτλ. Πρόσεχε, θα πω το εξής. Το να γράψει ο Νίκος ή ο Χρήσαντος, εκεί θέλω να κατάσταση. Αυτό θα να μιλήσω ποτέ. Όχι, έκανα τον πρόλογο πρώτα. Περιέγραψα όλο το θέμα. Ναι. Είπα τη δική μου άποψη. Φυσικά μιλήσεις, αφού είσαι ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν. Και δεν θα έπρεπε να είσαι. Ο παίκτης είναι ο πρωταγωνιστής. Μάλιστα. Αλλά επειδή παρεξηγείται το άρθρο, ναι. θεωρώ ότι πολλές φορές και το έχω πράξει εγώ. Πολλές φορές όταν δεν μπορείς να δώσεις τον άλλον να καταλάβει τι εννοείς και στο γραπτό κείμενο η παρεξήγηση γίνεται πιο εύκολα, είναι προτιμότερο να μην γράψεις κάτι. Δηλαδή, και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από τη χθεσινή απόδοση του Τόνσο. Δεν συμφωνώ δηλαδή με όσους λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλός ή ότι ήταν εξαιρετικός ή οτιδήποτε άλλο. Σε ριχά νερά όμως δεν κοιμάνθηκε η απόδοση. Εξαρτάται πώς μεταφράζεις το ριχά νερά. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν καταλήγω και λέω. Όταν λοιπόν απαιτείται μετάφραση, και στο έχω ξαναπεί για ένα θέμα. Με τον Ματέο Γκαρσία. Το ριχά νερά για μένα είναι μέτριος, αρκετά ναι, μέτριος. Το θέμα όμως είναι ότι το εσύ δεν είναι ο μέσος όρος του κόσμου. Σε αυτό συμφωνούμε. Ο κόσμος λοιπόν, όπως είδες, οι 9 στους 10 το παρεξήγησαν. Άρα, όσοι πήραν θέση, ναι. το παρεξήγησαν. Και εγώ δεν θέλω να παρεξηγούν τέτοια θέματα και δεν θέλω να παρεξηγούν ούτε τους συνεργάτες μου, ούτε το site. Βρήκαμε θέμα εκπομπή σήμερα. Λοιπόν. Όχι, ο Τόνσο είναι ένα βασικό θέμα, Άρη. Είναι φυσικά. Το γεγονός λοιπόν ότι κοιμάνθηκε σε ρηχά νερά η απόδοση του μεσοεπιθετικά σε ένα βαθμό ισοσκελίστηκε από το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ καλός ανασταλτικά. Οι μπάλες που έχασαν σε πολλές περιπτώσεις οι Κύπροι εξαρτήθηκαν και από αυτό το γεγονός ότι η πίεση που έκανε ο ίδιος ψηλά έδινε δυνατότητα στον Μπάσα ή τον Ματίγια να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα. Ο Τόνσο αν δει στατιστικά ναι. έτρεξε περισσότερο από κάθε άλλον μετά τον Ιντέγε. Που επίσης είναι θέμα σχολιασμού για τους άμπαλους που λέγανε ότι χθες ο Ιντέγε. Για τον Ιντέγε το είπα και το μεσημέρι στο γύρο τον Παναγιωτίδη. Ναι. Και πήρα θέση υπέρ του. Άρα συνολικά. Και εξήγησα τον λόγο. Συνολικά για το κείμενο του Τόνσο, γιατί μου στείλανε και εμένα διάφορα μηνύματα κτλ. Okay. Εγώ είμαι εδώ να τα συζητήσω. Ο κάθε ένας από εμάς έχει άποψη, να ξέρουν τα παιδιά. Ο κάθε ένας από εμάς έχει άποψη. Ο Νίκος έγραψε ένα κείμενο με το όνομά του και το επιθετό του. Δεν το έκανε με ψευδόνυμο ο Black Forest. Έτσι. Και είπε την άποψή του. Και εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Αλλά έχει δικαίωμα να γράφει την άποψή του. Και το αναφέρω σε όλους αυτούς που βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν, να ξεστομίσουν διάφορα κτλ. Και όχι μόνο έχει δικαίωμα, έχει και ένα παραπάνω δικαίωμα, διότι ζει καθημερινά την ομάδα μέσα από το ρεπορτάζ. Είπατε ποτέ για τη μανούλα μου. Όχι.
Δεν φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί δεν έχουμε αποκλειστεί. Αν είχαμε αποκλειστεί. Καλά. Όχι, περίμενε. Θα βρίζανε και αυτοί τον Τόνσο. Καλά, εννοείται. Απλά εγώ θεωρώ, για να το κλείσω, για να σου για να σου για πάρω και εγώ το λόγο. Ναι, για να το κλείσω την πλευρά μου. Ναι. Ότι το ριχά νερά είναι υπερβολή. Ότι ήταν κάπως αρνητική. Και επίσης αυτό που λέω πάντα. Εγώ δεν βλέπω μισοάδια το ποτήρι. Το βλέπω μισογεμάτο, ναι. Το βλέπω πάντα μισογεμάτο και αυτή είναι η στάση ζωής. Δεν είσαι υποχρεωμένος να το βλέπεις το ίδιο. Καλά, εννοείται. Απλά θεωρώ ότι ως μέσο του Άρη πρέπει την επόμενη μέρα ενός ανεπιτυχούς αποτελέσματος να το βλέπουμε μισογεμάτο. Και όχι μισοάδιο. Γιατί είπε κανένας ότι το βλέπουμε μισογεμάτο. Το ψιλοείδες μισοάδιο νομίζω στην πρωινή βάρδια. Μετά τις 10 το μισογέμισες. Τη βάρδια. Καθόλου. Έβγαλες πρώτα όλα τα αρνητικά σου κείμενα. Ήταν τα εύκολα που μπορούσαν να μπουν και μετά θα πηγαίνουν. Είδες, τα εύκολα ήταν τα αρνητικά. Τα άλλα θέλαν ανάλυση. Τα έβαλα όμως. Τα θετικά θέλαν ανάλυση, τα αρνητικά δεν θέλανε. Τι ήταν το αρνητικό, ρε Χρήσαμε. Φίλε, υπάρχει εκπομπή εδώ πέρα. Ο μόνος τρόπος για να έρθω είναι να μου δώσεις λεφτά. Έχουμε δουλειά. Τι όχι. Ναι. Απαντάς για τον Τόνσο τώρα σε όλους τους φίλους ακροατές που από το πρωί βρίζουν. Δηλαδή εσύ, περίμενε, εσύ, γιατί τα είδαμε και το μεσημέρι. Βέβαια με το Χρήσανθο υπάρχει ένα θέμα το ότι τα είδαμε, γιατί ο Χρήσανθος γράφει πάντα κεφαλαία και δεν μπορείς να καταλάβεις πότε. Αυτό μου το έλεγε προχθές ο Ζουμπούλης και μου λέει: πότε μου λέει ο Παντελής και πότε σε κάποια φάση. Ναι. Λέει: με μαλώνεις τώρα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή εγώ τον ξέρω πλέον, όχι. Σήμερα αντιλήφθηκα. Το κεφαλαία είναι για να μην γράφω τελείω. Δεν φώναζε, ναι, αλλά βαριέται να το κάνει με τους τόνους. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, όχι, είναι πιο ωραία, μου αρέσει, ναι. Είναι, φαίνονται πιο ωραία τα κεφαλαία. Ναι, αλλά τώρα, ας πούμε, όποιος δεν ξέρει για τους έννοιες κεφαλαία, θα νομίζει, ας πούμε, ότι το κεφάλι σου έχει πάρει για φωτιά. Για να μπορώ να λέω ότι το κεφάλι μου έχει πάρει φωτιά. Δηλαδή, εσύ δεν διαφώνησες με το περιεχόμενο, διαφώνησες με τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν ξεκάθαρα λάθος. Ναι. Και διαφώνησα γιατί έγινε μεμονωμένη κριτική. Κοίτα, στην ερμηνεία. Δηλαδή έγινε ένα θέμα στο site, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, είναι η δουλειά μου. Ναι. Οι 99% που το διάβασαν ήταν ένα ξεφωνητό στον Τόνσο. Όχι. Αν αυτή η κριτική ακριβώς η ίδια, ό,τι ακριβώς έγραψες, ναι. Το έγραφες μετά από σε μία. Όχι. Σε μία κριτική για την ενδεκάδα χθες. Ό,τι ακριβώς έγραψες για τον Τόνσο ήταν κομμάτι της κριτικής του αγώνα. Για τους 11 παίκτες. Ο Κουέστα έκανε αυτό. Ο Σούντγκρεν έκανε αυτό. Ο Τόνσο έκανε αυτό. Κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Εκεί είναι το δημοσιογραφικό εντός εισαγωγικών λάθος. Και το ίδιο έχει γίνει με τον Ματέο πέρσι σε παρόμοια κατάσταση. Τι είχα κάνει με τον Ματέο. Παρόμοιο κείμενο. Τι είχα κάνει. Δηλαδή. Ότι είναι στα κάτω του, πεσμένος, ψάχνει. Πρόσεξε με λίγο κάτι. Αυτό λέω εγώ λοιπόν. Και εγώ θα σου γιατί απαντήσω... το site, ναι, και εγώ θα το site έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και εγώ θα σου απαντήσω με επιχειρήματα. Ναι. Που λες, ας πούμε, επειδή πήγες στην κουβέντα στην 11άδα. Σε μια 11άδα υπάρχουν σημεία αναφοράς. Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο. Ναι. Άρα για κάποιους παίχτες θα κάνεις και μια ειδική αναφορά. Γιατί ο Ματέο που αναφέρεις εσύ για τον Άρη τον περσινό ήταν ένα σημείο αναφοράς. Δεν είναι το ίδιο ο Ματέο με τον οποιοδήποτε άλλο παίχτη. Και για μένα. Νομίζω ότι έτσι είναι και για πολλούς. Ο Τόνσο δεν είναι το ίδιο με κάθε άλλο παίχτη. Γιατί είναι σε μια θέση πολύ συγκεκριμένη, πολύ νευραλγική. Είναι επιτελικός μέσος ομάδας ο βασικός. Είναι παίχτης το οποίο περιμένεις πολλά και φυσιολογικά θα ασχοληθείς και λίγο παραπάνω μαζί του. Και θα κάνεις και μια ειδική αναφορά στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα βγάζει πάρα πολύ κρύο αέρα και. Απλά είστε πάνω μαζί. Ήταν λίγο πρόβλημα αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ το προσεγγίζω έτσι. Αυτό είναι ο δικός μου τρόπος προσέγγισης ως προς τον Τόνσο. Εγώ για τον Τόνσο έχω πει και τις προηγούμενες μέρες και εδώ στον αέρα και το έχω γράψει και πριν λίγες μέρες και το έχω γράψει και στην εφημερίδα κιόλας. Ότι ο Τόνσο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί μετά από κάποια χρόνια κάνει προετοιμασία κανονική. Και είναι λίγο ιδιαίτερο. Αφού λοιπόν ξέρεις αυτή την παράμετρο. Και την έχω σημειώσει. Μην βιάζεσαι να τον κρίνεις. Εγώ πιστεύω θα ανέβει ο Τόνσο. Βρε, γιατί, και εγώ το πιστεύω. Γιατί τώρα στο μέλλον όλοι. Θα αδικούν τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Λαμπαουτάρης και θα λένε εσείς που τον κράζατε τότε ενώ εσύ έκανες μια επισήμαση της απόδοσης του σε ένα μάτς. Επειδή λοιπόν το επικοινωνιακό επέτρεψε μου να σου πω ότι σίγουρα το ξέρω καλύτερα. Δεν το μόνο σου. Γι' αυτό θεωρώ ότι όταν δεν μπορούμε και για μένα το λέω. Ναι. Όταν δεν μπορώ εγώ ναι. Να μπω μέσα στο μυαλό του άλλου και να του δώσω να καταλάβει κάτι ναι. Προτιμώ να μην του το λέω. Να μην του λέω τίποτα για το συγκεκριμένο πράγμα. Ή να το λέω με ένα μεγαλύτερο εύρος. Αυτό λέω ότι είναι το λάθος. Τίτλο, όχι η κριτική. Στον τίτλο εγώ στο δίνω. Ευχαριστώ. Εντάξει, γιατί ο τίτλος είναι καθαρά θέμα ερμηνείας. Εγώ το ερμηνεύω αλλιώς. Άλλος το ερμηνεύει διαφορετικά. Άλλος σκέφτεται θερμό. Άλλος... Θεωρώ ότι τον αδίκησες και ως προς την απόδοσή του συνολική. Άλλος δεν φιλτράρει.
αυτά τα οποία ας πούμε διαβάζει και ναι, το ρίχνει έτσι μια ματιά και αούα ας πούμε. Οι περισσότεροι εντάξει, βλέπουμε τον τίτλο. Εντάξει. Ναι, οι περισσότεροι τον τίτλο και τη φωτογραφία. Όπως μας μάθανε και η σχολή πριν χρόνια, ναι, ο τίτλος και η φωτογραφία είναι το 90%. Το υπόλοιπο 10% τι γράφεις μέσα. Άρα. Λοιπόν, ναι, πρόσεξε όμως. Εγώ τώρα θα σου μιλήσω συγκεκριμένα για τον Τόνσο. Εσύ λες ότι βοήθησε πολύ στο κομμάτι της πίεσης και στο να κλέψεις μπάλες κτλ. Γι' αυτό τον κράτησε και μέχρι το 80. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τον βγάλει νωρίτερα. Λοιπόν, πρόσεξε με. Γιατί δημιουργικά δεν βοήθησε. Λοιπόν. Ερχόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σε μια ομάδα με ένα 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην πεις πάλι τις γραμμές. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. Το 10 σου. Mm. Βασικά, υπάρχουν δύο ειδών δεκάρια. Mm. Υπάρχει το δεκάρι το οποίο θα δημιουργεί. Mm. Υπάρχει το δεκάρι το οποίο θα λειτουργεί ως δεύτερος φορ. Mm. Όπως δηλαδή λειτουργεί ο Ντιγκινί. Mm. Ο Τόνσο δεν έκανε τίποτα τα δύο χθες. Οκ, βοήθησε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι όμως το οποίο μπορεί να βοηθήσει εξίσου και ο Μαρτίνες. Εντάξει, που το έχουμε δει την περσινή ζώνη να το κάνει αυτό, να πιέζει ψηλά, δηλαδή όπως λες ότι πίεζε χθες ο Τόνσο. Ο οποίος όμως προορίζονταν για δεύτερο εξτρέμ στο διάστημα που θα έπαιζε. Αυτό γιατί τώρα πάει αλυσίδωτα. Φυσικά πάει αλυσίδωτα. Με τις υπόλοιπες αλλαγές. Γιατί ο Φετβατζίδης δεν μπορούσε για πάνω από 70 λεπτά. Γιατί ο Λάρσον δεν μπορούσε πάνω από 30 λεπτά. Γιατί ο Ιντέγε, αν δεν ήταν. Αν δεν ξέραμε αν θα μπορέσει να βγάλει το 90 λεπτό, όσο πάει θα βγαίνει. Άρα ο προπονητής που ξέρει όλες αυτές τις παραμέτρους και δεν αξιολογεί το παιχνίδι αφού γίνει και αφού τελειώσει και με βάση το αποτέλεσμα, έχει στο μυαλό του το πώς θα πρέπει να κινείται ο Τόνσο, ο οποίος επίσης ξέρει ο προπονητής ότι δεν είναι για πάνω από 70-80. Άρα όταν ένας προπονητής έχει 5 παίχτες βασικούς οι οποίοι είναι για εκεί, προσπαθεί να δει ποιον θα τραβήξει παραπάνω. Δεν είχε άλλο παίχτη δεξιά πλευρά Χρήσανδε. Ποιον είχε. Δεν είχε. Ποιον είχε. Άμα θέλει να δοκιμάσει κάτι. Όχι, δεν μπορεί είχε να δοκιμάσει κάτι. Τρεις αλλαγές έχει, δεν έχει πέντε. Μπορούσε να βάλει το Σούντγκριν μπροστά και να βάλει τον Κουσανίδη. Δεν υπάρχει αυτό που λες ποτέ. Καλά. Ποτέ. Ποτέ. Okay. Άρα να ήταν ακόμα πιο αμυντικογενής και να έλεγες μετά εσύ να γράφες. Φοβήθηκε το μάτς. Όχι. Έπαιξε με δύο μπακ. Επειδή τέλος πάντων. Η ομορφιά αυτή τη εκπομπή πάντα είναι το let's agree to disagree που έχουμε εμείς οι δύο. Σωστό. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί νομίζω ήταν και λίγο βαρετό και λίγο ανιαρό να λέμε και εγώ και εσύ τα ίδια πράγματα. Καταρχήν είναι η μόνη εκπομπή που λέει διαφορετικά πράγματα. Και μέσα γενικά λέει διαφορετικά πράγματα. Και μέσα τα διαφορετικά πράγματα που δηλαδή λέμε. Δηλαδή αυτό με τον Κωνσταντινίδη και τον Σούτκερ δεν έχει πει καμία άλλη εκπομπή. Εδώ έπαιξε ο Κωνσταντινίδη μπροστά και ο Σούτκερ πίσω. Πού? Στο φιλικό με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, ναι, ο Κωνσταντινίδης πιο καλά είναι μπροστά. Okay. Γιατί πίσω δεν. Σε σχέση με το Σούντγκρεν. Αυτή η εκπομπή λοιπόν, ναι, δεν είναι νεαρή και βαρετή, ναι, και γι' αυτό προσφέρουμε διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Και μέσα από τα διαφορετικά πράγματα και την κουβέντα, ναι, 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 γινόμαστε και εμείς σοφότεροι, γινόμαστε και εσείς σοφότεροι. Ναι. Τι. Ναι, προχώρα, ναι. Τι. Ναι, προχώρα. Κάνεις νοήματα. Σοφότεροι. Δεν κάνεις τέτοιο δηλαδή. Όχι, άλλο θα, δεν κατάλαβες. Πάμε, ναι. Τι, μάλιστα. Γράψω. Με το γράψεις, ναι, μου στείλεις. Ωραία, λέγε και. Ωραία, αυτό είναι το. Αυτό με τον Τόνσο τελείωσες δηλαδή. Εγώ σου είπα ότι θεωρώ ότι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι θα αποδώσει συνέχεια. Το θέμα είναι το τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Εγώ αυτό τον έπιασα χθες ως ένα σημείο αναφοράς της εντεκάδας, χωρίς δόλο ή εμπάθεια για τον παίχτη ή για τον οποιονδήποτε άλλο. Και έγραψα αυτό το κείμενο. Θα ακούσουμε και μετά τον κόσμο, μετά τις 6. Θα ήθελα να ακούσω και αυτούς που σχολιάσανε κάτω από το κείμενο. Αν ακούνε την εκπομπή, θα ήθελα να βγουν στον αέρα. Να πάρετε να τον ξεφωνήσετε, εγώ είμαι μαζί σας. Να συνομιλήσετε μαζί μου. Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει στοχευμένο. Ο άλλος λέει Δημήτρης. Άμπαλη. Αυτός ο Δημήτρης σε είπε άμπαλο. Αυτός έχει 100 κιλά μπάλα. Φαντά. Τι είναι αυτά που γράφετε, ρε. Αυτός έχει τελειώσει το τέτοιο της ΕΠΟ. Τι. Αυτός που έστειλε και είπε με ένα άμπαλο. Μπατάκι. Σχολή μπατάκι. Τι είναι μπατάκι. Μπατάκι. Τι μπατάκι. Δεν το ξέρει τι μπατάκι, θα προπονητή στη. Στη σχολή προπονητών της ΕΠΟ, επί σειρά ετών ήταν ο Μπατάκης, ο Τέλης. Α, ναι. Τέλης Μπατάκης, βέβαια. Ωραία. Να σε πει ο Γιώργος Σοφίρος πως πήρε το δίπλωμα. Φέρα. Λοιπόν, άλλο σημείο αναφοράς εκτός από τον Τόνσο χθες. Αυτό δεν είναι χωρί. Είναι ο Ιντέγε. Αυτό είναι, ναι, και για τον Ιντέγε πρέπει να πούμε. Ο Ιντέγε λοιπόν, ναι, είναι ανέτοιμος παιδιά. Ναι, οι υποδοχές του, τα κοντρόλ του στην αρχή ορισμένα ήταν σαν τα δικά μου. Ναι, δεν χάνεται αυτό που χάνει. Και όλα αυτά είναι σημεία τα οποία δεν νομίζω να τα είδατε χθες πρώτη φορά. Ή μάλλον αν τα είδατε χθες πρώτη φορά, τα ακούγατε να τα λέμε εμείς όλο αυτό το διάστημα. Δεν με ακούγατε στην Ολλανδία να σας λέω ότι ο Ιντέγε η Πεκτάρα κοντρολάρει με απίστευτο τρόπο την μπάλα, μοιράζει το παιχνίδι,
και βάζει 18 γκολ στις προπονήσεις. Αυτά ακριβώς που επισημάναμε στην προετοιμασία, αυτά ακριβώς έδειξε. Αλλά την ίδια στιγμή έδειξε πολύ καλύτερος και πολύ πιο ανεβασμένος σε σχέση με το πώς τον έβλεπα εγώ στην Ολλανδία όσον αφορά την κατάστασή του τη φυσική. Σίγουρα. Είχε πολύ καλύτερες θέσεις μες στο γήπεδο. Κέρδισε μονομαχίες. Και ναι, δεν μπορούσε να στρέψει σε δύο περιπτώσεις. Αλλά αυτό, παιδιά, είναι φυσιολογικό για έναν ποδοσφαιριστή με ένα χρόνο απραγία. Όταν όμως έχει την ποιότητα να βγαίνει εκεί που βγήκε, βάζοντας το σώμα του μπροστά. Όταν δύο φορές βγαίνει σωστά για να πάρει τον γκολ. Στην πρώτη φάση, βέβαια, μετράει πολύ και η ποιότητα την κοινή που του πετάει κατευθείαν την μπάλα. Εξαιρετική πάσα. Εξαιρετική πάσα από την κοινή. Ναι, αλλά βλέπεις. Και να σας πω και κάτι. Ο Ιντέγε, αν την κοινή λοιπόν που του πετάει την εξαιρετική πάσα στο 76 που κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά του Ιντέγε. Την κοινή. Την έβγαλε στον Ιντέγε. Το είδες ξανά. Είναι μόνος του ο Ιντέγε. Θέλει απλά να του σπρώξει την μπάλα. Δεν μπορεί ούτε τερματοφύλακα την προλαβαίνει, ούτε η αμυντική. Δεν θυμάμαι αν έχει καλό οπτικό πεδίο. Δεν το ξέρουμε. Αυτό το μόνο ο Ιντέγε το ξέρει. Ναι, αυτό είναι το. Είναι λίγο πίσω του οι παίκτες. Ναι. Θεωρητικά πρέπει να το δοκιμάσει. Γιατί αυτό πάει να κάνει το δύσκολο. Στην κλειστή γωνία πάει να βάλει τον γκολ. Και με το κακό σου πόδι κιόλας δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι, παρόλα αυτά, ναι. Αν έδινε εκεί την μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ο τερματοφύλακας να την προλάβει, ούτε η αμυντική. Θα είχε βάλει τον γκολ ο Ιντέγε και θα λέγαμε μέσα στις φάσεις ήταν μέσα στις φάσεις κτλ. Η κεφαλιά επίσης που κάνει ο Ιντέγε. Στη σέντρα του Σούντγκαν. Είναι πάρα πολύ καλή. Ήταν. Ναι, θέλει ο Ιντέγε, παιδιά, ένα μήνα ακόμα μέσα στο νερό, αλλά αυτό το ξέραμε εξ αρχής. Η πίεση που μας δημιουργεί σε όλους η ανάγκη πρόκρισης επί της κυπριακής ομάδας δεν μπορεί να ανατρέψει ένα σχεδιασμό για όλη τη σεζόν. Και αυτό θα το πω ακόμα και όταν, αν παρελπίδα που δεν το πιστεύω, η ομάδα αποκλειστεί. Ναι, θα είναι πλήγμα για την ομάδα. Μεγάλο. Οικονομικό, αγωνιστικό. Πολλά. Θα ξεκινήσει μια εσωστρέφεια αρχές Αυγούστου. Πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα και μια γκρίνια και μια μύρλα που δεν θα έχει προηγούμενο. Ή μάλλον θα έχει το περσινό. Μετά το μάτς με τη Λιβαδιά. Ναι. Όχι τόσο πολύ, αλλά. Σπάσαν οι γραμμές εδώ πέρα. Αλλά οκ. Okay. Το θέμα μας είναι ότι η ομάδα δείχνει καλά στοιχεία. Το θέμα μας είναι ότι αυτή η ομάδα παίζοντας ανέτοιμη ήταν πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Και θα σημειώσω αυτό ο Σάσα θα ανέβει. Ναι. Ο Μπάσα δεν μπορεί να κάνει δημιουργικά παιχνίδι. Είναι εμφανέστατο και μάλιστα είναι εκνευριστικά αργός στην πρόθεση του παιχνιδιού και μας στοιχίζει αυτό. Ανασταλτικά χθες δεν ήταν άσχημα. Ανασταλτικά ήταν μια χαρά. Όχι, ναι, δεν ήταν μια χαρά ήταν. Ήταν αυτός που έκοψε τις περισσότερες μπάλες. Αλλά προφανώς και θες και ένα παίκτη ο οποίος να προωθεί και λίγο το παιχνίδι. Δυστυχώς για τον Άρη υπήρξαν πολλές συγκυρίες στο επιθετικό μας κομμάτι. Που μας αποδυνάμωσαν αρκετά χθες. Ο ανέτοιμος σε απόλυτο βαθμό Φεφαντζίδης. Ο τραυματισμός του Λάρσον. Ο τραυματισμός του Γιουνές. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αν ο Παντελίδης είχε Γιουνές, θα άλλαζε τον Ιντέγε. Και θα υπήρχε μια σειρά από άλλες αλλαγές. Οι αλλαγές λίγο πολύ του Παντελίδη ήταν αναγκαστικές. Δεν ήταν κατ' επιλογή. Δεν επέλεξε να αλλάξει το Φετσφατζίδη γιατί δεν ήταν καλός. Γιατί ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Δεν επέλεξε να αφήσει 90 λεπτά τον Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης ή 80 λεπτά τον Ντόνσο γιατί έτσι αποφάσισε. Το έκανε γιατί λίγο πολύ αναγκάστηκε και από τις ισορροπίες πρέπει να έχει στην τετράδα της επίθεσης. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα είχε τον Ντιγκινή ξανά αριστερό χαφ. Δεν είναι εκεί η θέση του. Χάνεται τον Ντιγκινή εκεί. Προσφέρει μεν, προσφέρει πολύ λιγότερα από ό,τι μπορεί να προσφέρει πίσω από τον επιθετικό ή πρόσεξε ή δεξιά. Όταν λοιπόν αναγκάστηκε να αλλάξει και πήγε το Φετσφατζίδη αριστερά, τον πήγε για να μπορέσει να κάνει πέντε πράγματα την κοινή δεξιά. Αυτομάτως όμως και ο Φετσφατζίδης δεν έκανε τίποτα από την αριστερή πλευρά και έχασε από την αριστερή πλευρά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πήγαινε λίγο μονόπατα από τα δεξιά γιατί ο Κόρχουτ δεν είναι Σούντγκρεν.
Όλα παιδιά έχουν μια, είναι μια αλυσίδα. Μιλάμε για ομάδα. Μιλάμε για ένα σύνολο ποδοσφαιριστών. Ένα σύνολο παιχτών που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Και ο Τόνσο είχε χθες ένα πρόβλημα. Τόσο από τα αριστερά και, τόσο, και όσο και από τα δεξιά, είχε παίκτες που στο δεύτερο ημίχρονο δεν του δίναν την δυνατότητα να τους περάσει κάθετες πάσες ικανές. Κάθετες πάσες ικανές να βγουν στην πλάτη της άμυνας. Θεωρώ ότι Λάρσον και Φετφατζίδης με τον Τόσο, αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, σε 3-4 εβδομάδες θα κάνουν παπάδες αυτοί οι τρεις μεταξύ τους. Αυτοί οι τρεις. Θες να βγάλεις τον Τόνσο και να μου βάλεις τον Μαρτίνες εκεί. Θες να βγάλεις τον Μαρτίνες, να μου βάλεις τον Τιγκινί εκεί. Υπάρχουν οι δυνατότητες από αυτούς τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές να δημιουργήσεις πάρα πολύ καλές προοπτικές επίθεσεις με τα εξτρέμ σου. Σήμερα όμως που μιλάμε, ο ένας ήταν ανέτοιμος, ο άλλος έρχεται από προετοιμασία, κάνει προετοιμασία πρώτη φορά και ο άλλος είναι τραυματίας. Άρα φυσιολογικά ήταν κατώτερη των προσδοκιών και αυτό το πληρώσαμε με ένα 0-0. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να πάμε την άλλη Πέμπτη και παρά την όποια ανετοιμότητα του κυρίου Τόνσο, παρά την όποια ανετοιμότητα του κυρίου Ιντέγε, παρά την όποια ανετοιμότητα του κυρίου Ντουάρτε που γι' αυτό δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σούντγκρεν ήρθε 11 Ιουλίου, 13 πότε ήρθε, καλώς ότι τους, ο κύριος Σάσα... Αυτός μια χαρά είναι. Ναι, μια χαρά είναι, αλλά δεν έχει ακόμα τις συνεργασίες που θα μπορέσει είναι, να έχει, γιατί είναι καλός παίκτης με τον Φετφατζίδη. Αυτό ισχύει. Και όποιον παίζει δεξιά, ο Σούντγκρεν ήταν μια χαρά. Μια ωραία βγάλαν χθες. Ναι, σου λέω όμως ότι ο Σούντγκρεν είναι μια χαρά, αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής όταν μάθει τον συμπαίκτη του μπροστά με τον οποίο κάνει προπονήσεις μια εβδομάδα, θα είναι πολύ καλύτερος. Εκεί έγκυται η αισιοδοξία μου. Στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα σε ένα μήνα θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν γίνεται να είναι χειρότερη αυτή η ομάδα, ούτε θα μείνει στάσιμη. Γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Θα μπει ο Σάσα μες στην ομάδα. Ανέβηκε η ομάδα στο τελευταίο τέταρτο με το Σάσα στο κέντρο. Έγινε πιο γρήγορη. Ο Λάρσον όμως φαινόταν, ρε παιδί μου, ήταν επηρεασμένος. Δεν θα είναι το ίδιο σε μια εβδομάδα ο Λάρσον. Θα είναι πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Φετφατζής θα έχει άλλη μια εβδομάδα. Το μια εβδομάδα είναι βάλτε ένα ακόμα ποιοτικό τέταρτο πάνω. Ο Ιντέγε το ίδιο. Ο Τόνσο το ίδιο. Και στο κάτω-κάτω. Πώς το λέω τον Τόνσο στο μικρό. Μάρτιν. Ρεσι Μάρτιν. Βάλε την κολάρα μέσα στην Κύπρο. Σήκω στη φανέλα. Και έχει μια φωτογραφία του Παπαδόπουλου. Νίκο πονάς. Νίκο πονάς. Μάλιστα. Μαζί σου θα πανηγυρίζει, να ξέρεις. Θα έρθει και αφυλάει και τη φωτογραφία του. Γιατί αυτό θέλουμε. Πρέπει να έχω κάτι με το παιδί, δηλαδή συγκεκριμένα. Όχι, εντάξει, το λέω για κάποιους που ενδεχομένως να σκέφτονται λίγο ηλιθιωδώς. Ότι ο Μαρτίνες είναι κολλητός μου, ας πούμε, και ότι εγώ θέλω να παίζω. Δεν ήθελα να το πω στον αέρα. Όχι, εγώ το λέω, δεν έχω πρόβλημα γιατί ότι το Μαρτίνες. Ο Νίκο Μαρτίνες είναι ο κολλητός του Νίκου Παπαδόπουλου λόγω που ότι γιορτάζουν στις 6 του Δεκέμβρη. Επειδή γιορτάζουμε στις 6 του Δεκέμβρη, ναι, τον ξέρω δηλαδή. Πρώτα απ' όλα. Ο Μάρτιν επίσης τον ξεφωνίζει. Ποιος? Όχι, δεν ήσουν εσύ πάνω. Ποιος? Δεν μας μίλησε πάνω, δεν έκανε δηλώσεις. Τι? Ο Τόνσο. Τι? Ο συνάδελφος λέει, είδατε λέει. Δεν μου έδωσε συνέντευξη. Τότε πάει, γεια σας. Αλήθεια δώρα. Ναι. Όχι αυτός που σκέφτηκες. Αυτόν έδωσε. Α, λοιπόν, σωστό. Ναι. Αυτά σε σχέση με την κριτική, τη δική μας και την άποψή μας. Εγώ δεν ολοκλήρωσα. Α, παρακαλώ. Για το μάτι γενικότερα. Νόμιζα τελείως. Αναλωθήκαμε στον Τόνσο. Όχι, δεν είπαμε για τον Τόνσο. Συνολικά είπαμε. Προς έκπληξή σου, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι πολύ καλό ζητή. Μπορεί να νομίζω ότι δεν μ' άρεσε η όλας η ομάδα. Με αυτά που διάβαζα το πρωί. Όχι, ρε Χρήστα. Δηλαδή ο Χριστός και πάλι. Δεν βλέπω. Όχι. Γκόλι που ήταν καλό για ατάκα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, τι πιστεύεις εσύ, τι είδες εσύ
Εγώ είπα ότι είδα λίγο πολύ. Τι είδα. Και πιστεύω θα αποκριθούμε. Είδα έναν Άρη, ο οποίος, εντάξει, σε ένα πρώτο γενικό σχόλιο, αυτό που είπες και εσύ, και βλέπει, είδαμε όλοι χθες ότι ήταν πολύ ανώτερος του αντιπάλου του. Είδα έναν Άρη, ο οποίος. Μόλις μίλησε, έπεσε το μικρόφωνο. Προς έκπληξή μου. Ναι. Ευχάριστη φυσικά, γιατί πριν μια εβδομάδα κόντρα στον Ατρόμητο, βέβαια σε φιλικό, είναι άλλο το φιλικό, άλλο το επίσημο πνευματικά για τον ποδοσφαιριστή, δεν είχε απειλήσει τόσο πολύ και ειδικά μέσα την περιοχή. Ο Άρης έκανε κλασικές ευκαιρίες θες μέσα την περιοχή και είναι πολύ θετικό αυτό, βρίσκοντας τον τρόπο κυρίως από τα πλάγια και όχι τόσο από τον, από τον άξονα. Ένας Άρης που οι περισσότερες ευκαιρίες βέβαια που έκανε, δεν λέω ότι είναι κακό αυτό απαραίτητα. Είναι πολύ θετικό, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Παντελίδης μέσα στο παιχνίδι του. Τις έκανε κλέβοντας την μπάλα μέσα το pressing. Και πιάνοντας σε ανισορροπία την αντίπαλη άμυνα αρκετές φορές. Γιατί στην οργανωμένη άμυνα της LMS, ο Άρης δυσκολεύτηκε και ήταν φυσιολογικό και το περιμέναμε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Βρήκε όμως σωστά ο Παντελίδης μέσα από τη διαδικασία του pressing και το να κλέβει μπάλες και να την πετάει γρήγορα μπροστά τον τρόπο να δημιουργήσει αυτές τις ευκαιρίες. Μια φάση που έγινε με ένα μπομπούλα τότε το δοκάρι του Φετφατζίδη. Απλά είπαμε, η αποτελεσματικότητά σου, που για μένα η πιο καθοριστική στιγμή του παιχνιδιού είναι το 5ο λεπτό και η χαμένη ευκαιρία του Ιντέγε. Εκεί αλλάζουν όλα. Που βέβαια έχει και άλλες φάσεις μετά, αλλά εκείνο, άλλη τέτοια ευκαιρία δεν σου δόθηκε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Η ατυχία που είχε στα δοκάρια, γιατί πρέπει να σε θέλει κιόλας καμιά φορά, με αυτά τα οποία χάνεις. Και αυτός ο φοβερός ο τερματοφύλακας της LMSU, ο Βοζίνια από το πράσινο ακροτήρι. Ο 33χρονος είχαν ως αποτέλεσμα να μείνει το 0-0. Συν φυσικά αυτή την εκνευριστική τακτική των παιχνών της ΑΕΛ να σπάνε τον ρυθμό, οπότε πήγαινε ο Άρης να βρει ρυθμό, να δημιουργούν μια κατάσταση και να τους πάνε το ρυθμό. Συν φυσικά αυτόν με τον οποίο δεν ασχολήθηκε καθόλου ο Χρήστατος και μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι η αλήθεια, από χθες που έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά το θέμα του Άγγλου διαιτητή. Του κύριου Άτουελ, Χρήστατε. Τα είπα γι' αυτό, φίλε, τι να πω. Δεν μας έδωσε ένα πέναλτι. Ήταν τραγικός. Θα σου πω γιατί δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ. Γιατί είναι στημένος. Ξέρω ότι δεν είναι στημένος. Δεν σου είπα. Ναι, το ξέρω. Ασχολούμαι περισσότερο με διαιτητές όταν ξέρω ότι είναι στημένοι. Και δεν μπορώ να πω είναι στημένος και θα μου κάνει αγωγή και θα τρέχω στα δικαστήρια και δεν θα μπορώ να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Στο Λονδίνο. Ναι. Όχι με αυτό να ρε. Αυτός δεν είναι. Πρόεδρε... Αυτός είναι, ήταν μόλις είδα το Άγγλος διαιτητής, το είπα και πριν το μάτς. Ναι. Αυτοί έχουν μία νοοτροπία, βοηθάω τον αδύναμο, δεν μασάω από έδρες και τέτοια. Είναι αυτή η νοοτροπία που παίζουν. Και αυτό ήταν προς όφελος του Άρη όταν είχε παίξει με την Ατλέτικο. Ο Κλάτεμπερκ τότε, ναι, δεν έκανε βέβαια αυτό το χάλι. Ναι. Αλλά... Το χάλι. Ναι, αλλά δεν μάσησε από το όνομα της Ατλέτικο. Το έπαιξε στα ίσια. Ναι. Αυτός λοιπόν προσπαθώντας να ισορροπήσει την κερκίδα και όλα αυτά, έκανε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, πώς σου τάρισε εκεί πάνω ρε εσύ, Ντέγε. Δεν έχει καλή ισορροπία. Δεν έχει καλή ισορροπία γι' αυτό. Σκάψε το ρε αγόρι μου. Κεφαλιά μας εδώ πέρα. Έχει αυτό το πράγμα, δηλαδή δες πώς χώνε τώρα ανάμεσα δύο τα στόπερ. Το είχε κάνει και με τον Ατρόμητο στο αυτογκόλ που έβαλε ο Γούτας. Το πέναλτι, το δοκάρι που βάζει γκολ. Να το. Άρα φίλε, πόσο ωραία πίνει. Δεν κουνιούνται τα δίχτυα ακόμα. Πω, ρε Φέτφα. Γιατί τώρα βλέπεις τα στιγμή ότι... Θέλω να πάω λίγο στη φάση που εισδάει στο πέναλτι. Το είδα το παιδί, είναι καθαρό χέρι. Η μπάλα δεν έχει βγει ολόκληρη, φαίνεται καθαρά. Ναι. Έχει βγει το μεγαλύτερο κομμάτι της. Αλλά επειδή το σταματάει το είναι συνδρομητικό. Πολύ ωριακό, ναι, είναι πολύ το σταματάει ωριακό. Το συνδρομητικό. Με βάρ το έπαιρνε. Με βάρ το έπαιρνε, ναι. Αλλά εγώ να πω το εξή. Είναι πολύ ωραίο. Πώς ρε φίλε όμως εσύ αποφασίζεις ότι βγήκε άλλο. Γιατί καταδικάζεις την ομάδα. Νομίζω για να μην καταδικάσεις τον αντίπαλο. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι πέναλτι. Ναι, γιατί πρόσεξε, αν το έδινε, ξέρεις, σου έλεγε ΕΕΛ. Πού το είδες. Το χέρι. Την μπάλα ότι είναι μέσα. Μα δεν πρέπει να δω ότι είναι μέσα. Ότι δεν έχει βγει πρέπει όλη, να δω ότι... Δεν έχει βγει όλη. Πρέπει να δω, για να δώσω out, πρέπει να δω ότι βγήκε όλη. Ναι. Πώς το είδες λοιπόν, ότι δεν βγήκε όλη, θα σου πει ο άλλος. Δεν είδα ότι βγήκε όλη. Άρα βλέπεις ότι είναι ανάλογα την πλευρά που βρίσκεσαι. Ναι, αλλά εδώ η πλευρά που βρίσκομαι από το replay, ναι, είναι η σωστή. Σίγουρα. Και αδικήθηκα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, να δώσω άλοθη σε αυτόν που έκανε το λάθος. Αυτός εκείνη. Αυτός εκείνη την ώρα δεν έχει τη δυνατότητα του replay. Δεν έχει το VAR. Το οποίο πρέπει να μπει και στο Europa League. Παίρνει λοιπόν μία απόφαση. Να μπει. Παίρνει λοιπόν μία απόφαση. Προσωπική πάνω του. Πάνω του.
και ευνοεί όχι αυτόν που έχει την έδρα, ναι, τον φιλοξενούμενο. Και δεν φταίει αυτός. Φταίει ο άλλος, ο απατεώνας ο βοηθός, γιατί αυτός κανονικά δίνει πέναλτι. Αλλά ο βοηθός του λέει μετά, όχι, λέει, περίμενε. Φταίω εγώ που βρίζω τον Ασλάμα το πρωί. Γιατί? Με το φίλο Άγγλο. Ποιος Άγγλο, ο Ασλάμας λέει από θέμα την Αγγλία δεν έχει πατήσει το πόδι του αγγλικού έδαφος ποτέ. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων. Ενώ εμείς θα το πατήσουμε από αύριο. Ελπίζω λοιπόν να έχω μια αντίστοιχη διαιτησία στο δεύτερο γύρο, να είμαι εγώ ο Κύπριος και να με παίξω εκτός έδρας όπως έπαιξαν εμένα. Δεν ξέρω, στην UEFA τα βλέπουν αυτά τα καραγκιουζιλίκια που έκανε. Τώρα δεν ξέρω, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, μεγάλος αριθμός των αγώνων σε πραγματικά, φαντάζομαι ότι θα έχουν δώσει σε κάποιους με κάποια μαζιά να τσεκάρουν τους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι σε έχουν έτσι το κουτούρου. Παρατηρητής δεν υπάρχει. Υπάρχει, φυσικά. Μάλιστα. Θα στείλει τώρα κανέναν Καζακστανό διαιτητή που θα τρώει, θα μασίσει από την έδρα. Καζακστανός ή Καζάκος? Ο Καζάκος είναι από... Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Καζακστανός, δεν πειράζει. Με τη μάπα, με τη μάπα σου λύθηκε απορία. Μου στέλνει ο Χρήστανθος το μεσημέρι να... Κοίτα, η μάπα όμως είναι και η μπάλα, δεν είναι? Τι, όχι? Δεν είναι την μπάλα μάπα? Δεν νομίζω. Εκτός ότι λες κάποια άλλη περιοχή που δεν είναι. Καλά, το σκούπα μάπα το ξέρουν στρατό, ρε φίλε. Ότι είναι η Σουγκαρίστρα. Το τι έγραφε. Τη μάπα χάμε. Χαμέ. Τι? Χαμέ. Και τι σημαίνει όταν κρατάς τη μάπα χάμω, τι σημαίνει? Δεν μπορούσα να το καταλάβω ούτε εγώ. Το είδα πριν το στείλεις. Νομίζω ότι λένε την μπάλα, να ξέρεις. Μπορεί να λένε και την μπάλα, ναι. Κράτα την μπάλα χαμηλά δηλαδή. Ναι. Αλλά είναι και η Σουγκαρίστρα. Για τον Καρυπίδη το είπαν, επειδή είπε ότι θα προκριθεί. Τι θέλεις να πούνε, ρε παιδιά, να πει ο Καρυπίδης, εντάξει παιδιά, θα αποκλειστούμε. Και να έχανε ο Άρης χθες 0-1. Πάλι το ίδιο θα έλεγε. Άλλο τι θα πει μετά το παιχνίδι του αναλυτικού, θα δούμε ανάλογα. 1-3. 1-3. Είπε. Έτσι μου είπα. Εγώ δύο αποτελέσματα είχα δώσει για χθες. Το 0-0 ήταν το ένα. Και το 1-0 ήταν το άλλο. Ωραία, τώρα τι δίνεις? Είδωσε αρνητικό τα φασολιάρα. Όχι, θα δώσω αυτό το οποίο πιστεύω. 1-1 θα μας πεις. 1-1. 1-1 και περνάς. Ένας απεσιόδοξος που έχουμε εδώ στο Ραδιομέγαρο. Ναι. Τι σου είπε? Αριανός. Τι σου είπε? Έχουμε πολλούς. Παίρνει ποιος. Του είπα κι εγώ 1-1. Ναι. Και τι σου είπε? 1-1. Οχ. Ρωτή, οχ. 1-1 θα είναι το σκορ και στο 93 θα το φάμε. Ουφ, που λέω από εδώ, ρε. Όχι, εντάξει, 1-1 τελικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να προκρίνεται το Άρης με 1-1. Ναι. Και να μην φάει γκολ. Όχι. Στο 90. 1-1, παιδιά, ήσυχα. Ωραία, τελειώμα. Ωραία, του λέω. Θα είναι 0-1 τότε. Και θα το ισοφαρίσουν αυτοί. Θα το κάνουν αυτοί. Θα βάλει... ή θα είναι 1-0. Ναι. Και θα το βάλουμε εμείς στο 93. Όχι, έτσι δεν μπορώ, έτσι. Άσε. Γιατί? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα προηγηθούμε εμείς με τον Ιντέγε. Ιντέγε κιόλα. Ιντέγε. Θα βάλω αυτή μετά Γκαζαριάν, ο οποίο αν έπαιζε από την αρχή. Αν έπαιζε από την αρχή, στο 30 θα βγει αλλαγή. Τάκλιν. Στα 15 λεπτά περπατούσε ο Γκαζαριάν. Να βλέπεις και αυτά τα πράγματα. Τι ωραίος παίκτης. Μια χαρά παίκτης ήταν, γιατί δεν μάρκαρε καθόλου. Μήπως είχε εντολή. Το ξέρεις. Γι' αυτό ανεβήκαμε πολύ μετά από ένα δεκάλεπτο. Γιατί όσο επικίνδυνος γίνεται αυτός, είναι, σου έχω πει, το παιχνίδι δεν είναι μονόπατο. Δεν είναι μόνο ο Ματέο Γκαρσία, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός μπροστά. Είναι και ο Ματέο Γκαρσία που κάνει πολλά λάθη πίσω. Ο Αριανός όμως έβλεπε μόνο τον Ματέο που κάνει πολλά καλά μπροστά. Είναι συνολικό το πακετουά. Άρα εγώ καλά τα έγραφα. Ποια? Και το Ματέο. Και τότε σου είπα ότι καλά το έγραψες. Δεν έπρεπε να το γράψεις. Υπάρχει η επικοινωνία, Νίκο Παπαδόπουλε, πόσο μεγαλώνεις θα μαθαίνεις. Αλήθεια. Όπως και εγώ. Αλήθεια. Καθημερινά, ακόμα και σήμερα, παρόλο που είμαστε 23 χρόνια μες στο χώρο. Μαθαίνω καθημερινά, κάθε μέρα και άλλα μέχρι πράγματα. Μέχρι να πεθάνουμε, Χρήστα, θα μαθαίνουμε. Αλήθεια είναι. Η επικοινωνία είναι μια υπόθεση και μια δουλειά. Πόσα χρόνια και αν τη δουλεύεις, όσα χρόνια, πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο. Υπάει Άρης, καλωσορίζει πίσω. Όχι. Δεν γίνεται. Όχι. 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 Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα πήγαινες, ε? Πήγαινα. Ιδιοκτήτης. Είμαι τώρα συζητής με τον Θόδωρο. Έχεις βρει κάπου λεφτά? Ένα κονσόρτσιουμ έχω βρει. Α, όπως έχεις μάρμαρα. Θα αγοράσουμε τη... από μάρμαρα. Θα κάνουμε μια επένδυση. Ναι. 10 εκατομμυρίων ευρώ θα τα βάλουμε στην ομάδα. Τι 10, ρε φίλε, 15 έχει βάλει αυτός, πώς έχει βάλει? Δεν θα τον δώσουμε λεφτά αυτόν. Α, τι το κάνουμε? Στην ομάδα θα βάλουμε. Α, θα το κρατήσεις το Θόδωρο, δηλαδή. Και θα κάνουμε μια συνεργασία με το Θόδωρο, με συμπαίκτες. Ναι. Θα βάλουμε 10 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα. Ο Θόδωρος δεν θα πάρει λεφτά, αλλά θα φύγει. Θα τον διώξουμε εμείς. Γιατί έχουμε όνειρα για την δώσω ομάδα. Δώσε το λεφτά.
Τι? Δώσε όχι, λεφτά. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Σε βάθος οχταετίας. Τι? Σε βάθος οχταετίας. Το οχταετία είναι κάτι αφηρημένο. Δεκαετία θα το κάνουμε εμείς. Μια δεκαετία σαν τα ελληνικά έτσι, ομόλογα. Άλλα γεια σου. Έτσι. Και τι με κοτσόβολος είμαι. Κοτσόβολος είμαι. Αν πληρώνω με δόσεις. Η ατάκα κοτσόβολος πραγματικά είναι εκπληκτική και τον δικαιώνει βέβαια η εξέλιξη. Αλλά εντάξει. Δεν είχε χθες μεσάκια και βερμούδα, δεν πήγαν. Εντάξει, ήταν πιο. Πολύ ωραίο ντύσιμο είχε. Είχε δυνατό σπορτίβου, ναι. Ωραία, μια χαρά. Θα χτίσει 37 βαθμούς και είχε ζακέτα. Μπλουζάκι. Αυτό είναι για το στυλ, δεν το φόβησε. Το βάζει από πάνω, έτσι. Θα έρθει. Κύπρο. Κύπρο. Νομίζω ναι. Πέμπτη βράδυ, Λάρκιν Καμπάι Νάιτ. Άμα προκριθούμε, ναι. Άμα προκριθούμε, αν δεν προκριθούμε. Γιατί αλλιώς. Ξενοδοχείο και ύπνο. Ούτε ύπνο. Τι. Ούτε ύπνο. Πέσιμο από το Super 3 Κύπρου. Θα πάμε πιο με ζιβανία. Τι είναι αυτό? Ζιβανία είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό ποτό, ναι. Το οποίο είναι σαν πετρέλαιο. Και γιατί είναι πιο πετρέλαιο? Γιατί έχει υψηλό δείκτη αλκοόλ. Η ζιβανία. Η ζιβανία. Υπάρχει βέβαια το πιο ελαφρύ κουμανταρία που είναι κρασί. Η κουμανταρία τι είναι? Η κουμανταρία είναι κρασί, ελαφρύ, ωραίο παιδί μου. Ναι. Κόκκινο προς ροζέ. Καλό γι' αυτό. Α, αυτά τα πιεις με το Σαββόπουλο. Εγώ δεν μπορώ να πίνω ροζέ κρασί, εγώ θέλω λευκό. Εγώ θα πάω στο με στρατζαλάρα εκεί πέρα. Ε? Στρατζαλάρα. Μαζί μου θα είναι αυτός. Άρα θα είμαι... Με πουράκια. Με πουράκια. Λοιπόν, πάμε στο break. Επίσης θα έχεις εδώ πέρα, θα έχεις εδώ. Τι? Από μέσα, παιδιά, από μέσα θα έχεις. Ποιο? Ποιος θα Μάκης. Άντε, ναι. Αλήθεια. Τι λέει. Ιδιοκτησίες, τέτοιο εκδότες Άρησης. Εκδότες Άρησης έμαθα, εντάξει, τετάξει. Όλοι σε αεροπλάνο τους χαράς. Και όλοι στο Φίστα το βράδυ, παιδιά. Στο ποιο? Στα πω αυτά από κοντά. Τετάρτη. Στο Φίστα, δεν ξέρω. Τετάρτη μπορούμε να διασκεδάσουμε. Την Πέμπτη θα διασκεδάσουμε με νίκη. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Γιατί αλλιώς. Γιατί αλλιώς. Γιατί αλλιώς έχω διακοπές την Παρασκευή. Να το ξέρεις αυτό, ότι αν αποκλειστούμε. Α, δηλαδή σε ένα διακοπές θα ξεχνούν ότι θα κάνουμε την άλλη Πέμπτη. Ναι. Τι ναι, ρε Χρυσάνθ. Ελπίζω να μην φύγω διακοπές. Έχεις βάλει άδεια. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος. Έχεις υπογράψει την άδειά σου. Όχι. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος. Ναι. Ο οποίος παρακαλάω να μην φύγω διακοπές. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλά να φύγουν διακοπές. Εγώ λέω δεν θέλω να φύγω την Παρασκευή διακοπές. Δηλαδή περίμενε. Ερώτηση. Ναι. Αν φτάσουμε μέχρι τα play-off δεν θα πάει διακοπές μέχρι τότε. Θα παίρνουμε κάτι τριήμερα ενδιάμεσα. Μετά τον αποκλεισμό της Τσικαρίσκη που θα περάσω. Τσουκαρίσκη. Αυτήν. Μετά εκεί έχει ένα διάστημα μεγαλύτερο. Όχι. 15 με 22. Χρήστε θα παίζουμε κάθε εβδομάδα αν περάσουμε. 15 δεν περνάμε. 15 το βράδυ αποκλείω την Τσικαρίσκη. 16 είμαι στη Χαλκιδική. Ναι. 22 που θα παίξουμε. Εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι. Εντός. Θα έρθω μόνο για το μάτς. Ποιο θα παίξουμε, λες. Τι? Με ποιο θα παίξουμε, λες. Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Γίνεται. Όχι. Είπα και εγώ. Με την Απλά ήθελα να σημειώσω ότι θα είναι στα play-off του. Σωστή η παρατήρηση. του Europa League. Σωστή η παρατήρηση αυτή. Ναι. Λοιπόν... Όπως σωστή είναι και η επιλογή του Mr. Gold ναι. Για την επόμενη Πέμπτη. Επόμενη Πέμπτη. Έτσι. Όσοι μέχρι την επόμενη Πέμπτη να εμφάμε. Φάτα, μα θέλετε και Σάββατο, ρε φίλε, θέλουμε. Σάββατο, αύριο. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Απλά την επόμενη Πέμπτη που θα κάσουν εδώ πέρα τα Αργιανά και να δουν το μάτσο αναλυτικό. Στην εξωτική λέει Λάρνακα. Μην το τραβήξουμε άλλο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break. Break. Και επιστρέφουμε. Ναι. Πώς θα κάνεις, παιδιά. Πολλά κάναμε χθες. Και την ώρα. Και την ώρα. Όχι. Τσιγάρα, την ώρα του αγώνα, ειδικά. Πολύ μπράβο. Την επόμενη φορά που θα καπνίζει με στα μούτρα μου. Εντάξει, θα αφήσω την άλλη. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Όχι μόνο θα αφήσω την άλλη. Α, το στικάκι μου. Ναι, γι' αυτό στο FFL, γιατί δεν το χρειαστώ. Ευχαριστώ. Αυτό έπιασε στο εξωτερικό. Τι? Έπιασε στο εξωτερικό. Ναι. Αλήθεια. Στην Ολλανδία έπιασε, ναι. Αλλά εντυπωσιακό. Ναι. Μάλιστα, φέρτο και στην Κύπρο λοιπόν. Τι θα το κάνεις, τουρίστες σας. Όχι, φίλε, γιατί. Κάνεις δουλειά. Θα δουλέψεις. Θα κάνουμε. Βιντεάκια θα τραβήξεις τη συνέντευξη τίποτα στο Facebook. Μπράβο. Νίκο. Λοιπόν. Ο γκάτος ήταν, όχι εγώ. Τον έδωσε κιόλας. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές. Εξαιρετική μεικτή ζώνη από την ΠΑΕ Άρης από την Τρία Κράτο. Πολύ ωραία. Δεν θα υπήρχε. Πολύ ωραία. Εντάξει, μετά ενημερώθηκα ότι υπήρχε. Πήγαμε, έγινε δουλειά, μια χαρά. Πολύ. Δύο, οι άλλοι δύο παίκτες που μίλησαν, πού μίλησαν. Ποιοι άλλοι δύο? Ο Ιντέγε και ο Ντιγκινή. Στην Κοσμοτέ TV. Και στο συνάδελφο Πάρη Τσελεπίδη. Φίλος μου. Έτσι. Ο Τσελεπάρης. Έτσι. Η συνάδελφος από τον Κοσμοτέ TV. Και εκεί, ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Ναι. Μάστε. Ναι. Έκανε ερώτηση 3 λεπτά στον Κερκέζ, πώς το λένε αυτό. Ντούζεν Κερκέζ. Και εδώ και αυτό και το νέο και τα κάνετε και εκείνο. Τελικά μπερδεύτηκα ποιος έκανε τις δηλώσεις.
Εντάξει, αφού ο άνθρωπος δεν έλεγε πολλά λόγω του ότι μιλούσε ελληνικά, προσπαθούσε να του... Να του δώσει... Να εκμεύσει κάτι, κάτι παραπάνω. Κάτες μηνύματα έχουμε. Μηνύματα. Πριν πάμε στις γραμμές, ο φίλος 779, η καλύτερη δυνατή διαιτησία για ΕΛ, η ατυχία δεδομένη, ο έτοιμος Λάξο να βοηθήσει πολύ σε ριβάντς, το θέμα είναι να θα λείπει πάλι ο Γιουνές, στο φόρο έχουμε θέμα. Είμαστε καλύτερη ομάδα και σε δύο μάτσα να περάσουμε, γιατί ο Καρύπ είναι ξαναμένος και με την πρόκριση θα τα χώσει για τα καλά. Θα περάσουμε την τύχη μου, λέει ο 779. Εντάξει, και τα βάση εικόνα του χθεσινού αγώνα, ναι, η λογική λέει αυτό. Αλλά υπάρχουν ακόμα 90 λεπτά που θα παιχτούν. Σίγουρα εκεί πέρα. Ελπίζω να μην παιχτούν παραπάνω. Και να τελειώσει 90 λεπτά υπέρ του Άρη. Το όλο ζήτημα. Γιατί για παράταση τώρα, αυτή την περίοδο. Και με τη ζέστη που θα έχει εκείνη τη μέρα στην Κύπρο, δεν είναι. Αν να προκριθώ στα πέναλτι, δεν με πειράζει. Που θα έχει δροσιά μέχρι τότε. Να προκριθώ έχει σημασία. Εντάξει, ναι. Να μην φτάσουμε στα πέναλτι. Ας φτάσουμε. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Βιάζει να φύγει να γυρίσει τη Λεμεσό. Λευκοσία. Λευκοσία. Τι είναι, τίποτα 40 λεπτά είναι. Ναι, ναι. Βασικά, όχι και το βράδυ θα μείνω Λάρνακα. Το πρωί την άλλη μέρα θα γυρίσω. Καθόλου σε να σε ρίχνουμε. Εσύ τι ωραία. Μπινιλίκια. 6 το απόγευμα. Και εσύ. Εγώ τα προγράμματισα για όλους, φίλε. Α, μάλιστα. Θα κάσουμε εκεί πέρα το πρωί μετά. Γεια σας. Στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ο τουρίστας φεύγει. Ο τουρίστας. Γεια σας. Ανέτοιμη ομάδα. Ναι. Απότομα μπήκες. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Ακούγοντα, αλλά να ξέρεις. Το χαλί είχα μιλούσε λίγο, Βασίλη. Όχι, κανονικά στον αέρα. Ναι. Αλήθεια. Μίλα, ρε εσύ. Μιλάω εγώ, είμαι. Ναι, αφού δεν είπες καλησπέρα. Είπα καλησπέρα, είπα. Προφανώς δεν ήμουν σε ένα αέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ανέτοιμη η ομάδα, έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Ναι. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα να είναι πιο έτοιμη και αυτά που δεν μπήκανε να μπουνε. Θέλω να κάνω μια αυτή για τον τόσο που έλεγες. Ναι. Την αλλαγή πιστεύω ότι έπρεπε να την κάνει λίγο πιο νωρίς, από τη στιγμή που κάνεις αλλαγή δώσε κάποια λεπτά παραπάνω στον άνθρωπο που μπαίνει να μπορέσει να κάνει κάτι. Το είπαμε και την ώρα της μετάδοσης με το Χρήσανδο αυτό. Το σημειώσαμε. Εντάξει, εγώ ήμουν μέσα, δεν άκουγα να μετάδοση. Σε ποια θύρα? Στη 2. Α, ωραία ήταν εκεί πέρα. Εντάξει. Είναι η ψώρα μας, είναι η λατρεία μας, είναι η... Εχθές έβλεπα στο Facebook τους αγώνες από το 79 και δεν ήμουν μέσα, μόνο στο Ipswich, στο Άρης Ipswich. 3-1. Ναι, ήμουνα φαντάρος. Ήμουνα λίγο παραδίπλα στον Ταλίπη και δεν μπορούσα να φύγω. Nice. Λοιπόν... θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν τραυματισμοί που θα μπουν την επόμενη εβδομάδα. Κοίτα, Γιουνές, βάσει των όσων είπε ο Παντελίδης χθες στην ένδειξη τύπου, πολύ δύσκολα θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη. Έως αδύνατο το χαρακτήρισε. Ο Λάρσον που πήρε 30 αγωνιστικά λεπτά και με τις προπονήσεις των επόμενων ημερών, νομίζω το βοηθήσουν για να αυξήσει το βαθμό ετοιμότητάς του και να διεκδικήσει μια θέση. Χρειάζεται ο Λάρσον, γιατί πέρσι έδειξε ότι συνεργάζεται πολύ καλά με τον Γκόρχουτ. Ναι. Να δούμε. Πιστεύω ότι θα περάσουμε δύσκολα, αλλά θα περάσουμε. Ναι. Μακάρι, φίλε. Είναι μακάρι. Δύσκολα, γιατί πιστεύω ότι αυτοί θα πάνε με το ίδιο να το τραβήξουν όσο πάει. Μακάρι. Το 0. Καλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Θα προσπαθήσω να τραβήξω το 0, αλλά απ' την άλλη, και αυτό τώρα θέλει να σκοράρει περισσότερο από σένα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι άμα του βάλεις ένα γκολ, μετά θέλει 2. Εντάξει, αλλά δεν έχω δει, δεν ξέρω την ομάδα της ΑΕΛ. Αυτό που δείξανε δεν ήταν παιχνίδι, ήταν καταστροφικό. Εντάξει, με αυτό το σκοπό ήρθανε όμως. Ναι, τη δουλειά τους κάνανε και αυτό θέλανε, να κρατήσουν το 0. Πιστεύω ότι έτσι θα πάνε όμως και στο δεύτερο παιχνίδι και αν τους βγει το γκολ. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εντάξει, θα δούμε. Μάλιστα. Θα δούμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά θα το δούμε από την τηλεόραση. Ωραίος. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε άλλον. Επόμενος, καλησπέρα.
Πώς δεν έχεις, Νικό, έχεις, καλησπέρα. Έλα, κύριε Μάκη. Νικό μου, έχεις και το φίλο μου το Χρυσάνθο, αλλά εγώ δεν διαφωνήσω με το φίλο μου το Χρυσάνθο. Καλά έγραψες, ριχά νερά ο φίλος μας ο Τόμψον. Δεν θα λεγούσε μέτρος ήταν κακός, δεν είναι καινούργιος παίκτης στην ομάδα, τον περιμένουμε και τον έχουμε δει από το Γενάρη. Μπορεί να μην έπαιζε επειδή είναι τραυματίας και τα παιχνίδια που έπαιξε όμως στον Άρη δεν ήταν ο Τόμψον που περιμέναμε να είναι. Άρα δεν είναι κανένας καινούργιος παίκτης για να πούμε είναι κακός μέτριος ή δεν έπαιξε καθόλου ή έπαιξε. Ριχά νερά πάλι. Και στα φιλικά ριχά νερά ήταν. Και με τον Ατρόμητο στα ριχά νερά ήταν. Τι ήταν. Δηλαδή πόσες φορές πρέπει να παίξει για να πούμε ριχά νερά. Και εμένα αυτό που με στεναχωρεί, επειδή το γουστάρω τον παίκτη αυτόν, τον Τόμψον, ξέρω ότι παίζει καλή μπάλα, είναι καλός παίκτης, mm-hmm. θα βοηθήσει την ομάδα, θέλω να πιστεύω, στην πορεία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αλλαγή να γίνει στο 86. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Το είπατε κι εσείς, το λέω κι εγώ όμως. Εντάξει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι λάθος του Παντελίδη αυτό. Έπρεπε να γίνει τουλάχιστον με το 70 και μετά. Αυτό η προσωπική μου άποψη. Τώρα, θεωρώ, εγώ προσωπικά ανήκω μου, ότι η ομάδα είναι ανέτοιμη, το είχαμε πει. Με στεναχώρησε ότι αυτή την ομάδα δεν μπορούσα να την κερδίσω γιατί δεν ήταν ομάδα αυτή, συγχώρεσέ με. Παιδιά, η ανετοιμότητα των παιχτών μου και η έπαρση σε κάποιες περιπτώσεις δεν δώσαν το δικαίωμα να βάλω γκολ. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Διγκινή είναι μέγα σφάλμα για την μπάλα που ξέρει να μην την κόψει εκεί που έπρεπε να την κόψει. Μπορεί και ο αμυντικός να την έβαζε με στα δίχτυα, αντί να σουτάρει. Ο Ιντέγε αυτό το έχουμε πει και το έχετε πει και εσείς, το λέω και εγώ και πολλωστή φορά. Δεν μπορώ να το χάσει στο 4ο λεπτό αυτό το γκολ. Έτσι, ήμασταν και άτυχοι στα δύο δοκάρια. Αλλά αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι αυτή η ομάδα δεν είναι ομάδα, λέμε. Συγγνώμη, παιδιά, έπρεπε να κερδίσουμε. Δηλαδή, έστω και μισό μηδέν. Δεν είναι ομάδα. Κάποιες φορές είναι και να σε θέλει. Νίκο μου, δεν ήταν ομάδα, γκολ μου. Δεν ήταν ομάδα. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, αυτή η ομάδα με πήρε χ αυτή τη στιγμή. Είμαι στο χαριλάω, δηλαδή με τόσο κόσμο. Σε πήρε χ γιατί εσύ ήσουν. Ανέτοιμος ήμουν σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αναποτελεσματικός σε κάποιες τελικές που είχες, σε άλλες είχες δοκάρια. Και γιατί είχαν και αυτοί ένα καλό τερματοφύλακα. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι άλλο. Αυτό που το σουτ που κάνει ο Τόνσο, για παράδειγμα, να το πιάσουμε. Άμα το βάλει, το κάνει άλλες πέντε φορές, μπορεί να την πιάσει τις άλλες πέντε. Συμφωνώ. Δεν λέω το αντίθετο αυτό που λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πιάνουμε από τη μία φάση. Είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε γκολ. Αυτό που με προβληματίζει στον Άρη είναι ότι έκανε κάποια φιλικά παιχνίδια που τα είδε ο Χρήστοφος, τα έχει πει βέβαια, έχουμε δυστοχία στον γκολ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε βάλει τρία γκολ, τα οποία το ένα τα μεμπαίνονται και το αυτό γκολ. Ναι. Δηλαδή έχουμε βάλει ένα γκολ κανονικό, του την κοινή το πρώτο. Έτσι. Αυτό με προβληματίζει εμένα. Με προβληματίζει και χθες έκανε περισσότερες ευκαιρίες. Ήταν πολύ καλύτερος βέβαια. Όχι αυτό που περίμενα από τον Άρη, γιατί ο Άρης αυτός δεν μου αρέσει. Θέλω να δω πιο δυνατό Άρη και πιο ολοκληρωμένο. Και θα το δούμε αυτό. Έχει δίκιο και ο Χρήστος και εσύ. Αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι η δυστοκία. Δηλαδή, εχθές είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε τουλάχιστον δύο εύκολα γκολ και δεν τα βάλαμε. Ναι, έχεις ένα θέμα εκεί πέρα. Απλά λες ότι απ' την άλλη. Γιατί έχει δύο αναγνώσεις, η περίοδος που βρίσκεσαι είναι ακόμα αρκετά νωρίς και ποντάρεις στο ότι. Αυτό το πρόβλημα που βγάζει στην επίθεση, ρε παιδί μου, το ότι σου λείπει το γκολ, θα βελτιωθεί συνέχεια. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο, τι να πω. Να σου πω όμως κάτι. Τέλος πάντων, όταν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, είτε και παιχνίδι κανονικό, και σου δίνεται αυτή η ευκαιρία στο 4ο λεπτό, δεν τη χάνεις, ρε φίλε. Δεν το σκοτώνεις. Ήτανε το καθοριστικό σημείο του αγώνα, γενικά. Ναι, Νίκο, δεν το σκοτώνεις, ρε αγώνα. Αλλά στο ποδόσφαιρο, μάκι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ναι. Εντάξει, συμφωνώ. Και δεν έχει σημασία πόσα λεφτά παίρνει ένα ποδοσφαιριστή. Συμφωνώ. Δηλαδή, να σου πω κάτι για μένα, δεν θέλω να το. Εγώ θεωρώ ότι εμεί θα προκριθούμε. Δηλαδή, έτσι πω είναι, τη λέμε σο. Θέλω να πιστεύω θα είμαστε λίγο καλύτεροι. Η λογική λέει ναι. Ναι, θα είναι αδικία να μην προκριθούμε. Δηλαδή, αυτή η ομάδα δεν είναι ομάδα. Συγχώρεσαι με, δηλαδή, αλλά δεν είναι ομάδα. Αυτή που είδα χθε, εγώ τη λέμε σο, δεν είναι ομάδα. Ναι. Δεν έπαιξε μπάλα. Ναι. Έκανε μόνο μια ευκαιρία και θα ήθελα να πούμε κάτι που δεν ξέρω αν το είπατε. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα, η αμυντική μας γραμμή, έκανε τρία βασικά λάθη, έτσι. Τα γυρίσματα, λες. Φίλε, αυτά δεν γίνονται. Συγχώρεσέ με. Ένα... Δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο, πώς δεν γίνεται, γίνεται. Κάτσε ρε Χρυσάνθε, το βέβαια. Εδώ έβαλες γκολ μες στην τούπα που εγώ άλλος πέρασε μπάλα κατά πόδια του, πώς δεν γίνονται. Ρε αγόρι μου, όλα γίνονται, ποδόσφαιρο ρε, είναι. Ρε αγόρι μου, όλα γίνονται, γυρνάς την μπάλα τώρα. Ναι, τη γυρνάω. Μπορεί να βλέπεις από το... Ναι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή εσύ, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι έχεις παίξει μπάσκετ, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Α, μπράβο, μπάσκετ δεν έχεις παίξει. Μπάλα δεν έχεις παίξει. Πώς δεν έχω παίξει. Λοιπόν, στη γραμμή του out, ναι. Μου γυρνάς την μπάλα με πλάτη πίσω χωρίς να βλέπεις. Ναι.
Και άμα το έτρωγα, τι θα έλεγε, ρε Χρυσάνθε. Μπινελίκια θα ρίχνα. Μπράβο. Μ' αρέσει τώρα. όχι, ρε φίλε, δώσε να ναι, αλλά γίνονται, όλο λες δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γίνονται, όλα γίνονται. Ξέρεις γιατί δεν γίνεται. Γιατί εγώ και εσύ, άμα παίξουμε, το κάνουμε, ρε φίλε. Είμαστε ραϊστέχνες. Από επαγγελματίες παίχτες που έχουν. Ναι, άμα δεν κάνει το λάθος, πώς θα βάλουμε τον κόλπο. Όχι, δεν γίνεται. Έπρεπε να δείτε το Χρήστο πώς πετάχτηκε σε αυτές τις δύο φάσεις που τον είχα. Το ξέρω εγώ, ρε, μα άσε τώρα τι λέει. Το ξέρω. Έπρεπε να μου τη χωρίσει τώρα. Επειδή. Συγγνώμη από το Ρόουζ για τα πινελίκια που φαγε. Νίκο, επειδή στήριξα στα ρηχά νερά, ήθελα να μου τη βγάλει τώρα και του λέω να την πω. Άντε φιλιά, παιδιά. Να είσαι καλά, Μαγκίνα. Ο Χρήστος πηδιάζει και είναι τα δύο γυρίσματα που τον είχα δίπλα μου. Έχουν ανοίξει τα μάτια του έτσι. Κάτι πινελίκια, ο Ρόζ, το γύρισμα. Ναι, απλά να ξέρετε και εσύ και ο Γκάτσο που καθόταν δίπλα μου ότι επειδή. Ακούγεται. Ναι, ακούγεται. Εγώ επειδή το κάνω. Α, οκ, εντάξει, τότε πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Χρήστος είμαι από Φραγκφούρτη, σας παίρνω. Σας είχα πάρει Χρήστε. Και την προηγούμενη εβδομάδα. Εσύ που ετοιμάζεις. Που έψαχνα εισιτήριο, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, συλλοβολευτήκαμε με εισιτήριο. Βρήκαμε ένα στη Θεσσαλονίκη. Ή θα μας βολέψει. Μια χαρά. Πώς την είδατε την ομάδα εχθές? Εγώ μισοάδιο, μισογεμάτο. Κρατάω το 0 στην άμυνα που ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Σας είχα πει και τότε. Έστω και 0-0 να έρθουμε, θα τους βγάλουμε έξω αυτούς. Ναι. Έχω μεγάλο δίλημα τώρα για ποιους, Νορβηγούς ή Σέρβους. Α, πέρασε την επόμενη. Καλά, παίρναμε το καλό στην επόμενη φάση και μετά θα δούμε. Εντάξει, τώρα ποια θα είναι. Περάσω. Η λογική θα λέει περάσω. Αυτό, για αλλά ήτανε... πρέπει και 90 λεπτά να παίξεις για να το πετύχεις. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Ένα γκολ θα το βγάλει ο Άρης εκεί πέρα. Στην παράταση. Όχι μέχρι. Να το βγάλει στο 145. Εγώ προτιμώ τους Νορβηγούς, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Λες, ε. Ο οικονομικός μας προϋπολογισμός γιατί... προτιμάει τους Σέρβους. Το θέμα είναι το αγωνιστικό συμφέρον της ομάδας, δεν ξέρω, έχει το τσέπι μας. Οι Σέρβοι όμως είναι ίδια εποψιά με εμάς πάνω κάτω ποδοσφαιρικά. Ναι, αλλά δεν είναι έτοιμοι. Μιλάμε για την τρίτη ομάδα... Το έχει μια χαρά το πέντε τους Σέρβους. Και η ΑΕΛΠ έχει, χωρίς να δεις μάτς που ξέρεις. Τέταρτη. Τέταρτη ομάδα της Σερβίας. Τι τέταρτη? 3-0. Δεν πιστεύω ότι έχει και εσύ τώρα 3-0, άσα τα 3-0. Μοιράζω πάλι 3-0, δεν είναι. Πάλι γκολ. Μα τι για δοκάρι! Τα αφεντικά τρελάδια. Μα τι για δοκάρι, το Νιντέγι έπρεπε να το βγάλει έξω εχθές, παιδιά, εκεί στο 65-70. Το αν πεις και θα βάζει. Είναι και αυτό κάτι. Έπρεπε εκεί στο 65-70 να κάνει μια εσωτερική αλλαγή, κάτι δεν ξέρω. Φαινόταν το παλικάρι, δεν άντεχε άλλο. 60 και μετά. Όχι, άντεξε, πώς δεν άντεξε. Μια χαρά έτρεχε. Πίσω η Ντέγε, εντάξει, δεν είναι πίσω. Μέχρι το 90 έτρεχε και πίεζε. Γιατί δεν είχε θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε άλλα θέματα έχει. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για χαρά. Να, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Όχι, τι. Έχεις break, φίλε. Έχουμε γραμμή, αλλά έχουμε break ή δεν έχουμε γραμμή. Ωραία, τότε θα πάμε στο break. Είναι 6.30. Βασίλη Καβαδία, πώς περνάει η ώρα. Στην τελευταία δημιουργικά. Στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Μάλιστα, λοιπόν. Την άλλη εβδομάδα λείπεις. Ναι, Χρυσάνθε. Συγγνώμη, και ποιος κάνει εκπομπές εδώ? Δευτέρα, Τρίτη εσύ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα παιδιά. Και γιατί μην κάνουν και τα παιδιά την Δευτέρα, Τρίτη? Κάτσε, ρε Χρυσάνθε. Γιατί είναι εδώ, ε. Κάτσε, ρε Χρυσάνθε, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη λείπεται ο Ασλαμάς, ο Παπαδόπουλας και εσύ. Εγώ θα κάνω δηλαδή μόνος μου και το πρωί και το απόγευμα. Τι είμαι, το ρούζο της παρέας? Άρα πρέπει να βρεις κάποιον να βάλει πλάι το πρωί τουλάχιστον. Να ξυπνάω πιο αργά, ε. Ναι, να κάνει κάποιος την πρωινή και εσύ να έχεις να κάνεις μόνο απογευματινή. Δεν γίνεται αυτό? Είσαι... Έχετε αντιληφθεί ότι με έχουν χώσει? Το έχετε καταλάβει? Ναι, το χαρίσα. Το έχετε καταλάβει αυτό, ο Καβαδίας το έχεις διαπιστώσει. Πώς έχει κάτσει και ένα λείπουν τώρα? Όλοι, λείπουν όλοι και θα κάνω εγώ και 10-12 το πρωί και 5-7 το απόγευμα. Και τι θα λέω, ρε φίλε? Δεν σκέφτεσαι να έλεγα τον Παπαδόπουλο να κάνει μόνος του το πρωί και μόνο στο το απόγευμα. Θες να κάνω τώρα μια συζήτηση δύο ατόμων μέσα σε 10 δευτερόλεπτα? Θα του πω εγώ τώρα. Θα του έλεγα βασικά τώρα. Ναι, Χρήσανθε. Ποιο? Περίμενε, φίλε. Ναι. Μετά διάλειμμα. Θα τον έλεγα εγώ τώρα. Ναι, Χρήσανθε, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα εγώ έκανα μόνο μου απόγευμα, μόνο μου βράδυ. Ναι, Νίκο, αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Ναι, και του λέω, ναι Χρήσανθε, οκ, okay, έχει. Είναι δίκιο. Κοντά το απόγευμα το βράδυ. Το πρωί με το απόγευμα δεν είναι. Είναι μια απόσταση, ναι. Τι να κάνω, φίλε, θα το αντέξω και αυτό. Είσαι ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Μετά όμως θα ξανάρθω 2 Σεπτεμβρίου, να ξέρεις. Είσαι ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Τετάρτη φεύγω, πάω, παίρνω την πρόκριση στην Κύπρο και ξανάρχομαι 2 Σεπτεμβρίου εδώ πέρα. Είσαι ο πολυμήχανος Οδυσσέας, μισογραφίες, πιστεύω ότι κάτι θα βρεις.
Έχουμε γραμμή. Η Πινελόπη που είναι, όχι. Break, πάμε. Θα πάμε. Τι γραμμή. Διάλειμμα, ωραία, διάλειμμα. Ακούγεσαι πεντακάθαρα στον ναι, αέρα. Ναι. Να ξέρεις. Να το ξέρεις. Στον αέρα. Ότι ισχύει αυτό. Θα το λέω για να προσέχεις. Πάμε στο break. Να μπείτε σε λίγο να δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Άρης με drone. Από πάνω. Από το Βικελίδης θες. Λείπω 107. Όλα. Αυτά που έλεγες τώρα πες στον αέρα. Πες να μπορείς, δε. Τι να πω. Αυτά και τις κότες. Αφού είναι. Α, είναι. Λοιπόν. Όλα πάω τα άρισον αέρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. 2-3-10-2-87 και 3-8 για λίγο ακόμα θα είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Το άλλο που το πας. Μην ξεχνάτε τι. Ότι 10 παρα 5 και 5 παρα 5. Τι 10 παρα 5 και 5 παρα 5. Για τις εκπομπές μου πρέπει να είμαι εδώ. Δύο μέρες σερί δεν άργησα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Ε. Πάρετε, το βλέπω. Αν ακούνε τα παιδιά από το site, να προετοιμαστείτε λίγο για Δευτέρα, Τρίτη. Γιατί όλα αυτά είναι ένας πρόλογος και μια. Ο Τσίψιος είναι από την Κυριακή και, το φέρνει. Και μια εισαγωγή ότι ενδεχομένως Δευτέρα, Τρίτη να. Μπορεί να έχω κάποια ραντεβού. Μπορεί να έχω μια. Την Τρίτη να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Εγώ δεν έκανα ακόμα τη δικιά μου και πετάω το πρωί. Σύπα, είσαι τουρίστας. Είμαι... Φτιάξει μαμά. Εσένα, αφού θα πάτε ταξιδέψει. Μάλλον τη μάνα μου φτιάξει τη βαλίτσα. Μαζί, ναι. Όχι, μόνο μου τη βαλίτσα. Τα σιδέρωση κιόλα. Τα ρούχα. Ναι. Τέλος. Είδες η μαμά τα σίδερος. Δεν ξέρω σίδερο. Η ηρωίδα αυτή. Ναι. Δεν ξέρω σίδερο. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Έτσι. Χαίρετε. Πάμε. Γεια σας. Εσάς σιδερώνει η μαμά, η σύζυγος. Τα αναλύσαμε, τα είπαμε. Ναι. Ποιος. Τα αναλύσατε καλά, τα αναλύσαμε, τα είπαμε. Αυτό που θα παίξει κάτω και στην κύπρο να ξέρετε να παίξει τη μανούρα. Πώς θα σε πάρει να σε φάει η κόκκινη κάρτα. Σωστό. Και εδώ πήγαν να το παίξουμε. Εδώ πήγαν. Μπράβο. Μπράβο. Και εδώ πήγαν. Είναι πολύ πιο έντονο αυτό το Παπαντηλίκη. Ναι. Πέφτω κάτω, κάνω τον πεθαμένο, φέρνω 10 σβούρες. Η ομάδα πρέπει να είναι δασκαλεμένη και να τους κάνεις ακριβώς εσύ. Και χθες ο δεύτερο ημίχρονο μπροστά στη θύρα 7 που έχει πέσει ένας παίχτης, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, νομίζω το Αντρέ 4 πρέπει να ήταν, που πηγαίνει ο Ρόους και τον πιάνει τα πόδια, λες και είναι αρνή και πάνε το σηκώσεις. Ναι, ναι. Και, ναι, ο άλλος, ναι, ναι. Και ο άλλος αντί να δώσει την κάρτα στο Ρόους, τη δίνει στο Σούτγκρο. Ναι. Ναι. Εκεί θα στο κάνουν πολύ έντονα. Καλά, ναι, εντάξει. Είναι και, είναι και ιδιαίτερο το συγκεκριμένο γήπεδο, το έχεις δει. Όχι. Όχι, και εσύ και το Χρήστον ρωτάω, το έχεις δει. Το κλουβί αυτό. Το έχεις δει. Όχι, το γραφείο, περίμενε. Τι είναι. Τι γήπεδο είναι αυτό. Θα δεις τώρα. Μικρό. Ωραία. Τα έχω τους χώρους και τα λοιπά. Όχι. Το μεγάλο σε διάσταση, λες. Περίμενε. 3-0 κέρδισε, λέει, η Άκλα Αρνάκας. Το γήπεδο. Γήπεδο είναι αυτό. Είναι, τι είναι αυτό. Ωραία, τι. Κλουβάκι. Κουκλίστικο είναι αυτό. Με τείχο. Τι είναι τείχο. Εδώ πέρα βρίσκεις, γκρά πάνω και πέρα πας. Εντάξει, ένα μικρό γήπεδο είναι. Τι. Ναι. Ωραία. Δεν κερδίζουμε, λες αυτό. Δεν είπα δεν κερδίζουμε, απλά σου είπα. Λέμε στο... σώσα αυτό πότε σου είπατε στο γήπεδο. Μόνο στα ευρωπαϊκά της. Ναι. Εντάξει. Τα δημοσιογραφικά βλέπω λίγο μικρά. Τέλος πάντων. Για πες φίλε. Το κλείσα. Βαρέθηκε ο άνθρωπος. Με αυτά που λες το κλείσα. Βαρέθηκε ο άνθρωπος, τον κούρασες. Τι είναι αυτό το ρεφί. ΑΕΚΑΡΕΝΑ. ΑΕΚΑΡΕΝΑ. Το Γιώργος Καραπατάκης. Εντάξει, μια χαρά γήπεδο είναι ρεφί. Ωραίο. Ωραίο. Εδώ είναι δημοσιογραφικά. Εντάξει. Οριακά. Ναι. Μπορεί. 7.400 χωράει. Και 1.500 είναι αριανή. Εδώ ή εδώ. Έτα, όλο γεμάτο θα είμαστε. Και από ό,τι μας είπε και ο συνάδελφος χθες που είχαμε ο Δημήτρης ο Βρουλίδης, δεν θα έχει και πάρα πολύ κόσμο από την άλλη μεσολογικά. Στο συγκεκριμένο μάτς. Έχουν δουλειές τώρα. Χαριτωμένο είναι. Χαριτωμένο σαν γήπεδο. Είναι το. Σαν τη Ξάνθη το γήπεδο είναι. Όχι ακριβώς, αλλά είναι. Τι όχι ακριβώς, το ίδιο είναι. Θεωρείται. Απλά η Ξάνθη δεν έχει δεύτερο πέταλο. Είναι το τελευταίο που έχει χτιστεί στην Κύπρο. Εγκαινιάστηκε το 2016. Δηλαδή είναι φρεσκαδούρα σαν. Για βάλω με κόσμο. Σαν γήπεδο. Με κόσμο δεν πιστεύω να έχει κάνει φωτογραφία. Ας πούμε εδώ. Ναι. Είναι μια φωτογραφία με κόσμο. ΑΕΚ Αρένα. Εδώ είναι μια φωτογραφία με κόσμο. Και εδώ αυτή είναι. Αυτή όμως η της ΑΕΚ, η φίλα. Ναι, αυτή είναι της ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό τι είναι εδώ. Από ΑΕΛ πήρε το πρωτάθλημα. Ο ΑΕΛ πήρε το πρωτάθλημα και έχασε 2-0 από την ΑΕΛ. Ναι, στο τελικό του κυπέλου. Μάλιστα. Εντάξει, είχε αδειάσει ο Αποέλ. Είχε αδειάσει, ναι, από την κατάκτηση, από το μεθύσι του τίτλου. Α, εδώ τα δημοσιογραφικά εδώ πάνω. Ναι. Εδώ, αυτή εδώ πέρα είναι η κελκίδα. Ωραία. Recondition έχει τα δημοσιογραφικά μέσα. Ναι, αλλά η ζέστη μπορεί να επηρεάσει παρόλα αυτά την παρουσία μας εκεί πέρα. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Εντάξει, εγώ με το μαγιό μου θα έρθω. Υπερβολή. θα φέρεις μαγιό, ε.
Συγγνώμη, τι θα κάνω τρεις μέρες εκεί. Εγώ δεν θα βάλω μαγιό στη βαλίτσα και θα βάλει αυτός. Γιατί δεν βάλεις μαγιό στη βαλίτσα? Γιατί δεν πάω να κάνω. Καταρχήν είσαι μια εβδομάδα κάτσε. Δεν θα πάω να κάνω μπάνια στην Κύπρο. Γιατί? Γιατί μπάνια μπορώ να κάνω και εδώ. Θέλω να πάω να δω ανθρώπους που έχω να δω πολύ καιρό. Δεν και μπάνιο δεν μπορεί να κάνει. Για να μπάνιο και μια βουτιά. Στη Λευκοσία δεν έχει θάλασσα. Στη Λάρνα, καρέ αγόρι μου, στην πισίνα του ξενοδοχείου. Θα σε αφήσω εγώ. Θα με αφήσει εσύ. Να κάνει. Κάνω βόμβα. Στα κεφάλια μας. Αν δεν προκριθούμε όντως. Επόμενος. Χαίρετε. Γεια σας. Στο πλήσε. Τι έγινε? Να ξανακάνει. Πάνε να κάνει βόμβα κι αυτός. Πάνε να κάνει βόμβα κι αυτός. Βλέπεις ότι είναι πολύ κοντά. Ποιο? Με την κελκίδα. Και είναι και πολύ χαμηλές κελκίδες. Εντάξει. Είναι ωραίο και παιδάκι συμμαζεμένο. Εντάξει. Κάνουμε την πρόκριση, θέα. Την πρόκριση, κίτρινε θέα. Κάνουμε ένα θέμα αύριο. Εδώ θα πάρει την πρόκριση. Κάντο. Στο Γιώργος Καραπατάκης. 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 Ναι. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο Θανάσης είμαι. Γεια σου, Θανάση. Έχει μια μέρα που πέρασε το 24 ώρες, κλείσαμε. Ούτε, όχι, ακόμα. Όχι ακόμα. Έχει κανένα δύο ώρες. Κάνα δύο-τρεις ώρες έχει. Έχει. Τα είπαμε το Χρύσανθο, διαφωνήσαμε λίγο με το Χρύσανθο, δεν πειράζει. Η διαφωνία είναι καλό πράγμα. Α, βγήκες και το πρωί. Ναι. Με μένα θα διαφωνείς, τι θα κάνεις? Κοίταξε να δεις. Α, δεν ξεκινάς καλά. Το κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις, ναι, για πες. Οι Έλληνες έχουμε ένα ελάττωμα. Νομίζω το είπα και το πρωί. Αγαπάω το εκ του αποτελέσματος μου. Μιλάμε. Ναι. Έτσι. Εκφράζουμε πάντα πόθους πριν γίνει κάτι. Εκφράζουμε τους πόθους. Όταν λέμε κάτι, εκφράζουμε πόθους. Τι θα θέλαμε να γίνει. Κάποιος πρωταθλητής, κύριε Νίκο Παπαδόπουλε, πρωταθλητής Ευρώπης, φέτος αναφέρθηκε και είπε για ένα τέρμα που πέτυχε η ομάδα του 50. Ότι υπάρχουν 500.000 τρόποι για να επιτευχθεί ένα τέρμα. Καταλάβατε για ποιον λέω? Όχι. Δεν είστε φαίνεται στα γεγονότα, δεν τα παρακολουθείτε. Όχι. Δεν καταλάβατε. Όχι, τι. Ο κύριος, σε είπα, ο πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης, α, ο κύριος Γιούργεν ναι. Κλοπ, ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. 500.000 τρόποι, γιατί τον είπανε, ας πούμε, ότι ήταν τυχερό και λέει ότι υπάρχουν 500.000 τρόποι για να επιτευχθεί ένα τέρμα. Θέμα είναι να τους αξιοποιήσεις, ναι. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη και αυτό το ξέρουμε. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν αυτό που είπα το πρωί για το μυαλό και διαφόρους ο κ. Σταρτίδης, το μυαλό που έπαιξαν οι αντίπαλοι του Μακέρσαν στο μυαλό και στην κατάφεραν να μας εκνευρίσουν. Θα πρέπει λοιπόν μέσα από το μυαλό να τους κερδίσουμε εμείς στο δεύτερο παιχνίδι, να μην πέσουμε στην παγίδα. Η ποιότητα θα κερδίσει στο τέλος, έτσι ευχόμαστε φυσικά. Λοιπόν, και να είναι τόσο σημαντικό αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει να κάνει με μια ελληνική πολυεθνική ομάδα, γιατί δεν είμαστε ελληνική ομάδα, είμαστε μια πολυεθνική ομάδα, όπως και οι άλλοι είναι κυπριακή πολυεθνική ομάδα. Λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν είμαστε της γερμανικής, της αγγλικής, ολλανδικής, βελγικής και ό,τι θέλεις άλλης νοοτροπίας που ένας αποκλεισμός ας πούμε θα ξεπεραστεί έτσι. Ναι. Και καλός ή κακός, και καλός ή κακός, επειδή το αποτέλεσμα σε αυτή τη χώρα είναι αυτό το οποίο το έχουν στέμα όλοι πάνω από το κεφάλι τους. Και δεν μπορούμε οι ελάχιστοι οι οποίοι είμαστε της εμφάνισης και όχι του αποτελέσματος μιλάμε σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και όχι με αυτά που βγαίνουν. Γι' αυτό θα πρέπει να προκριθεί η ομάδα, γιατί δεν θα μπορέσω εγώ προσωπικά να αντέξω όλη αυτή την ελληνική κατάσταση που θα επικρατήσει σε περίπτωση που αυτό το άθλημα μας στείλει στο διάολο. Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Έκφραση. Μου δίνεις μια ωραία πάσα, πριν πάω σε κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, το είπε και ο Χρήστανος πριν. Αν αποκλειστεί ο Άρης, εντάξει, σίγουρα θα είναι πλήγμα για την ομάδα, αλλά δεν θα καταστρέψουμε και τα πάντα. Εννοείται ότι δεν θα καταστρέψει. Και αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Οκ, αποτυχία θα είναι ναι, εννοείται. Αλλά. Ναι. Πρώτον, ακούω ότι έχεις καταθέσει τη φωνή σου χθες ο Κλειάδης Βικελίδης.
Ναι, παρόλο την ηλικία μου την κατέθεσα. Ναι. Εντάξει, 35 τώρα Θανάση δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Λοιπόν. Στα 85 του. Στα 85 του. Εσεί αυτή τη νέα κόντρα, γιατί αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου, νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσει μια ενότητα, να βρούμε και χορηγό κιόλα. Η κόντρα του Τζαλτίδη με τον Παπαδόπουλο, γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν φωνούμε πολύ. Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Καταλαβαίνει πώ το λέω, Ρεχρήστα, δεν παρεξηγεί, δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μα. Εντάξει. Εμεί καλά τα πάμε. Λοιπόν. Ένα χθε μου είπε να μη σου απολύσω. Τι? Ένα χθε. Μην τον απολύσει, λένε καλό παιδί. Όχι, ένα. Λέω δεν είχα σκοπό να τον απολύσω. Λέω αφού το είπε κανένα δύο φορέ, το πίστεψε. Και επειδή έχουμε κορίτσι. Περίμενε. Εσύ με έχουμε κορίτσι τη Φαντριά. Θα πρέπει να το προσέξουμε κιόλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ με ποιον είσαι για το θέμα τόνο, με μένα με τον Χρύσανθο. Και με τους δύο, και με τους. Τι είσαι Πόντιος Πιλάτος τώρα, δηλαδή, και εσύ τώρα. Αφέρουμε και το Βαραβά. Ποιος είναι ο Βαραβάς, ποιος είναι ο Χριστός. Εσείς ο Βαραβάς. Προχώρα, προχώρα. Σε θέλει όλη χώρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά κύριε Θανάση, γιατί έχουμε κι άλλον. Γεια σας. Να είστε καλά και να μην είναι... Να μην είναι Ρουσλάνα η μπάλα στο άλλο το παιχνίδι. Μακάρι. Να μην είναι Ρουσλάνα. Θα είναι Ούμπρο. Γεια σας. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Τελευταίος. Τελευταίος, ναι. Χρήσανθε, μιλήσαμε και το πρωί, ο Δημήτρης είμαι. Έλα, Δημήτρη. Όλα καλά για χθες, τα είπαμε και το πρωί. Έχω ένα παράπονο μόνο, γιατί όπως λέμε τα καλά που κάνει η διοίκηση, πρέπει να λέμε και τα κακά. Mm-hmm. Έτσι. Το λάθος που έχει κάνει ο πρόεδρος είναι ότι δεν έχει βάλει κάπου στις σύρες, ρε παιδί μου, του γηπέδου, να συμπληρώνει ο κόσμος τα δικαιολογητικά για UEFA C, B και Α. Εντάξει, δεν γίνεται να έχουμε αυτή την ταλαιπωρία, να έχουμε τόσους προπονητές στην κερκίδα και, το παράβολο. Και να μην ξέρουν οι άνθρωποι που να πάνε. Και το παράβολο. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Είναι τσιγκουνιά του, είναι τσιγκουνιά του, γιατί πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τα παράβολα και δεν θέλει. Δεν πρέπει να γράψεις ένα τέτοιο στο λαμπαουτάρις. Έχει και μπέχει. Να το σταυρώσεις για αυτό εδώ το πράγμα. Έχει και μπέχει μόνο, το σε δεν υπάρχει. Δίπλωμα. Υπάρχει και σε. Υπάρχει και σε. Το, είναι. Το youth. Το πρώτο έντοσε. Το youth. Το πρώτο έντοσε. Γιατί για τους νέους. Ναι, που έχει ναι. Το απλό. Κάτσε, ναι, τα έχουμε πάρει αυτά ρε, για τους νέους. Για τους νέους τα έχουμε πάρει. Επαγγελματικά. Άρα, τόσα χρόνια. Σαν αυτός που λέει καλά, εγώ δεν ξέρω μπάλα. Τόσα χρόνια πάω στο γήπεδο και βλέπω. Και εγώ ρε φίλε πάω τόσα χρόνια στα μπουζούκια, αλλά δεν τραγουδάω ούτε παίζω μπουζούκια. Εγώ και τραγουδάω και παίζω. Εσύ. Μπουζούκι. Να σου πω κάτι τώρα. Ποια μπέτσο πρέπει να βάλει μέγα χορηγό Παϊάρη σχολή προπονητών ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εννοείται, εννοείται. Έχουμε και τα κονέ με τον Κούπερ που δίδασκε στα σεμινάρια προπονητική. Έχουμε και δάσκαλο. Τελειώσαμε. Μια χαρά. Διδάσκουν οι ίδιοι. Κούπερ, Φυρό. Να σου πω, όσον αφορά τώρα την κόντρα σα, Νίκο, μια ερώτηση. Τι ομάδα είσαι στο εξωτερικό? Αρκετέ. Κυρίως πες, μια που υποστηρίζει την Ευρώπη. Συχαμένη, πολύ, μια συχαμένη πολύ, ομάδα. Πολύ, πολύ έντονα. Είναι συχαμένος. Πολύ, πολύ έντονα τη United και τη Real. Δύο συχαμένες. Είναι δύο συχαμένες ομάδες. Δηλαδή συχαμένος στην Αγγλία, συχαμένος και στην Ισπανία. Θα πάμε μήπως και σε άλλες χώρες, μήπως το σώσω. Στην Ισπανία διαφωνώ. Στην Ισπανία διαφωνώ, αλλά στην Αγγλία συχαμένος. Υποστηρίζεις ένα κράμα, ένα κράμα συμπολίτη με Ολυμπιακού. Έτσι. Όχι ρε φίλε. Ένα κράμα τέτοιο. Πραγματικά ο Χρήστοθος είπε όλη την αλήθεια. Είναι σύχαμα. Ένα σύχαμα. Σύχαμα. Να πάτε τον Σλαμά να κάνεις εκπομπή, να συζητάτε. Ένας μαζί. Τα δυο σύχαματα μαζί θα λείπουνε. Ένας μίνι μηνυματικός χήμαρος. Να συζητάτε για τον τέτοιο τον διαιτητή που στο Old Trafford σηκώνει ημερολόγιο. Ναι. Ούτε καν. Δεν σηκώνουν λεπτά. Ημερολόγια. Until ή μάλλον... Σηκώνει πιναχίδα που until γράφει αντίλγου ισκόρ. Η Λίβερπουλ δεν έφαγες μπρόξιμο αυτό το Champions League. Όχι. Πού έφαγες μπρόξιμο. Ντροπή. Πού έφαγες μπρόξιμο. Γλίτωσε την απόλυση που με τον Τόνσιτς. Γλίτωσε την αντιφάση για τη Λίβερπουλ. Και για τη Λίβερπουλ μπορούμε, δεν θα μας πει κανένας ότι θυμώνει στο παιδί και τέτοια. Για Λίβερπουλ μπορούμε, δεν έχει σχέση. Δεν είναι όλα πάω τη Λίβερπουλ. Στο παιδί. Νίκο, έλα. Τον κλόπ όμως θα τον ήθελε σαν τρελό στον Άρη, έτσι. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει. Θα έρθει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει να αγοράσει τον Άρη. Στα 58, στα 58 του. Τι να κάνει. Στα 58 του, σε 7 χρόνια. Εκεί που θα αρχίσει να πέφτει λίγο. Από τα 7 εκατομμύρια παίρνει τώρα. Α, εντάξει.
9,5 παίρνει. Στα 70 του θα έρθει. Θα τον φέρω Λαζαράκο. Τότε θα έχει κάνει πίσω ο Θόδωρος, έχει αναλάβει ο γιος. Ωραία, χαιρετώ παιδιά. Άνετα, να σε καλά, φιλέ. Το κονσόρτσιμ θα το φέρει. Το κονσόρτσιμ, άπαγα εδώ πέρα. Ο Χρύσανθος με κρίζω μαλλί τότε. Έτσι. Ή τώρα τι είναι. Θα βάλω μαλλιά, κάνω φύτευση. Θα κρυζάρουνε. Θα κουρέψω όλο τέτοιο. Γυαλί ηλίου και όλο φαλακρό. Σαν πόρτα σε μαγαζί θα είσαι. Ακριβώς αυτό. Έχουμε άλλον. Όχι. Όχι, ωραία. 7 η ώρα είναι. Με το All About Aris θα τα πείτε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.